Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε εδώ μαζί. Καλή Σαρακοστή να σας ευχηθούμε. Φαντάζομαι ότι τον κάψατε και τον Καρνάβαλο. Κάψατε και τα λύπη, φαντάζομαι. Η χοληστερίνη στα ύψη. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με δικαιολογίες, έτσι. Τι μας έμενε, ένα Χριστός Ανέστη μας έμενε και ήρθε το καλοκαίρι. 46 και 1. 46 και μία μέχρι το Πάσχα. 46 και μία μέχρι το Πάσχα. 47 μέρες λοιπόν. Να είναι... και ότι απέμεινε, 46 και μισό. Καλή Σαρακοστή λοιπόν, πολύ νωρίς φέτος το Πάσχα. Και εντάξει, αυτή τη βδομάδα θα μας πεις και εσύ ο καιρός τι μας επιφυλάσσει. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Είχε ξαναγίνει το Πάσχα έτσι τόσο νωρίς. Πριν από 17,5 χρόνια. Πού να θυμόμαστε. Εγώ το θυμάμαι. Έχω λόγο. Πριν από 17,5 χρόνια. Γιατί πριν από 17,5 χρόνια. Ή πριν από 17 ή πριν από 18. 17,5. 17 και 6. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και όλες εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε τώρα ζωντανά από τις σελίδες μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM 92,2. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Γιώργο Τορασιά και το Βαγγέλη τον Μπουγιώτη. Να σας ευχαριστήσουμε για τα καλά σας λόγια. Ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Καλημέρα στο Μάνο το Σταθόπουλο. Καλημέρα στη Μαρία την Αγγελοπούλου. Καλημέρα και καλή Σαρακοστή μας γράφουν. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είστε εδώ. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Ελάτε να μάθετε πραγματικά όσα έχουν σημασία για να ακούσετε. Όχι βλακίες, όχι ό,τι να είναι. Ενημέρωση. Σωστά. Έτσι. Και πολιτικά και κοινωνικά και πολιτιστικά και απ' όλα. Λοιπόν, υπέροχα τα καρναβάλια, Άργος, Ναύπλιο, εξαιρετικά. Mm-hmm. Ήταν, νομίζω, έδωσαν εξετάσεις φέτος. Φέτος έδωσαν εξετάσεις. Και πέρασαν με άριστα. Και τώρα ξεσπίνει το θέμα. Είχα μία συζήτηση προχθές το βράδυ, το Σάββατο βράδυ, την Κυριακή το βράδυ, και λένε τώρα όλοι ότι όλοι περιμένουν τώρα κάτι παραπάνω. Δεν είναι τρομερό. Επειδή ξέρεις, εμείς έχουμε το κακό ελάττωμα. Οπότε δεν υπάρχει καλό ελάττωμα. Έχουμε το ελάττωμα. Το ελάττωμα λοιπόν. Καμιά φορά να σκεφτόμαστε φωνακτά, θα μου επιτρέψεις να σου πω, Αλεξία, και επειδή μιλάμε πάντα ανοιχτά εδώ στον αέρα, όσο μας επιτρέπει και η διοντολογία φυσικά, δεν θεωρώ ότι δίνει εξετάσεις ένα Δήμο στα καρναβάλια. Γιατί θα ήταν άδικο να κρίνω ένα Δήμο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Γιατί μαζεύονται τα πάντα. Σε ένα καρναβάλι, μια χρονιά, μπορώ να καταλάβω και μια άτυχη στιγμή και μια, αν θες, άσχημη συγκυρία και ένα λάθος υπολογισμό. Εντάξει, δεν είμαστε ρομπότ. Ούτε μπορώ να αξιολογήσω στο σύνολό του το πολιτιστικό κομμάτι ενός Δήμου για το καρναβάλι. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί υψηλά. Έτσι, έχει ανέβει ο πύχης, όπως λες, ψηλά. Και γενικά η περιοχή μας τόσο στο Ναύπλιο τώρα και στο Άργος και στο Λιγουριό έχουν και στο Λιγουριό, καθαρά Δευτέρα, τα λεβόματα εκεί και τα... Πάρα πολύ ωραία, έχουν, πάρα πολύ ωραία. Έχει ταυτότητα, τέλος πάντων. Mm-hmm. Έχουμε καρναβάλια τα οποία έχουν και προβολή σε όλη την χώρα. Αλλά και πολλούς επισκέπτες. Και στο Άργος ήταν πάρα πολύ κόσμο και στο Ναύπλιο. Μου αρέσει που το καρναβάλι του Άργους και το Βενετσιάνικο καρναβάλι του Ναυπλίου είναι κάτι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή. Έχεις επιλογές, δηλαδή. Ναι. Σίγουρα σε όλους αρέσει η καρναβαλική παρέλαση. Ξεκάθαρα. Το να κάθεις εκεί και να περιμένεις να δεις τα άρματα και αυτά. Ναι. Υπάρχουν όμως και οι άλλες ομάδες που θέλουν να μπουν μέσα όλοι μαζί. Ναι. Όπως γίνεται στο Βενετσιάνικο του Ναυπλίου. Εμένα μου αρέσουν και οι δύο περιπτώσεις. Δεν είμαι της αποκριάς, το ξέρεις. Όμως όσον αφορά τη διασκέδαση και τα παιδιά, μου αρέσουν και οι δύο περιπτώσεις. Μια πραγματικότητα. Καλά, ο Τόνις Φίνος, να πούμε στο Άρωρο, ναι. Τι έκανε ο άνθρωπος, δεν υπάρχει. Ήταν ναι. Εξαιρετικός, ήταν μοναδικός όπως πολύ πάντα είναι. Ναι, ναι. Η Κατερίνα, η Δημητρακοπούλου, καλά έδωσε τα ρέστα της εκεί.
Αμέσως μετά το καρναβάλι, συναυλία με τον Τόνο Σφίνο, το αδιαχώρητο, και επίσης πρώτη νυχτερινή καρναβαλική παρέλαση στο Άργος. Πρώτη. Με σοου, φωτιές, πράγματα και λοιπά. Φανερά τρακαρισμένος ο Βαγγέλης ο Τζαβέλα, την ώρα που πήρε το μικρόφωνο για να ευχαριστήσει τον κόσμο, ενώ ο Πέτρος ο Διολίτσης, μην σου πω ότι το έχει κιόλας. Παιδί μου, το είχε. Βγήκε ξέρω σαν καλλιτέχνη στην πίστα, ξέρεις κάπως έτσι. Άνετος, ωραίος. Μου άρεσε πάρα πολύ και η ιδέα του ήταν εξαιρετική. Η διοργάνωση ήταν μοναδική. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι ένα διήμερο, τριήμερο τέλος πάντων, που ειδικά για τα παιδιά, όπως είπες, αλλά και γενικότερα για όσους αισθάνονται παιδιά, για όλο τον κόσμο, δεν είναι κακό λοιπόν κάποιος να θέλει να χορέψει, να ξεσκάσει έτσι να. Εντάξει, συμβαίνει και είναι και μια μικρή ανάσα έτσι από την καθημερινότητα. Τη δύσκολη καθημερινότητα. Πούμε ότι το Σάββατο το βράδυ η πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Άργος έγινε μια τεράστια παρέα. Δηλαδή είδαμε εικόνες που δεν έχουμε συνηθίσει για την πόλη του Άργους, είναι η αλήθεια, και μπράβο τους. Έγινε μια τεράστια παρέα που διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή την Κυριακή το πρωί, μάλιστα, γύρω στις 10-11, ήθελες να πάρεις κάποιον τηλέφωνο από αυτούς που ήταν την προηγούμενη και μάθησαν όλοι. Ναι. Ξύπνησαν μόνο για το καρναβάλι, να ξέρεις, τον μεσημέρι, 4 ώρα. Όπου μετέθεσε ζωντανά και ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα με μεγάλη επιτυχία και μπράβο τους, με ντρόν, με κάμερες, με παρουσίαση. Να πούμε ότι στο Ναύπλιο το κάψιμο του καρνάβαλου, το κλασικό στο τέλος, Δον Κιχώτης. Και είχαμε και μια τυχή στιγμή για το Μπούρτζι, όπου κάποιο βεγγαλικό ενδεχομένως είχε πέσει σε μια εγκαταλελειμμένη βάρκα και μετά από 2 ώρες ξέσπασε φωτιά. Να σας πω κάτι, ήταν μέσα στο σόου κι αυτό. Η Καστρονησία έτσι κι αλλιώς δεν κινδύνευσε, είχε νερό γύρω-γύρω, δεν είχε κάτι για να καεί. Πέτρες είναι. Αλλά πέρα από αυτό όμως ήταν μέσα στο σόου. Έτσι τράβηξε τα βλέμματα. Κάπου είδα, ρε Αλεξία μου, ότι δεν θυμάμαι ποια πόλη, να το ψάξω το βρω. Κάπου είχαν δει, είχαν φτιάξει καρνάβαλο μπουτάρι φέτος σε μια πόλη. Και τον έκαψαν. Ναι, καρνάβαλο. Τον έκαψαν. Ναι, ναι. Το είδα και εγώ σήμερα το πρωί. Γίνονται και αυτά, Βασίλη. Καλοτάξτε να πούμε μια εκπομπή. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την είδαμε χθες στο Ηλέκτρα στις 10 μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Δεν θα σου πω ότι μου άρεσε, τα είπα πριν, τέλος πάντων. Να είναι καλοτάξτε. Νομίζω ότι τέτοιες εκπομπές, δεν θα πω για τον Ηλέκτρα, γενικότερα καλό είναι στην περιφερειακή τηλεόραση να υπάρχουν, να ξεκινήσουν. Δεν είναι κακό. Είναι πιο ανθρώπινη νομίζω, είναι ο χαρακτήρας. Θα σε βλέπουμε κάθε Δευτέρα, να πούμε. Κάθε Δευτέρα στις 10, μέσα στις 10, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Με καλεσμένους, όπου θα έχετε έτσι μια. Θα ξεκινήσουμε από τον ομόφωνο Λίβερο. Το ότι είναι έτσι πιο χαλαρό. Είναι λίγο στελάκι μου τον τελευταίο καιρό. Ναι, είναι ωραίο. Κάθε Δευτέρα λοιπόν στις 10. Κάθε Δευτέρα στις 10 από τη συχνότητα του Ηλέκτρα. Στις 3 κάθε μεσημέρι. Στις 3 μεσημέρι. Λες το πρώτο. Καλά, χθες είχαμε ένα εξαιρετικό δελτίο, καρναβάλια από παντού. Να πούμε ότι ο Ηλέκτρα ήταν ζωντανή και από την Κόρινθο, αμέσως μετά από το καρναβάλι του Άργους. Πώς τα προλαβαίνουν αυτά τα παιδιά, όλα τι να πω. Εγώ τα έχασα. Και μου άρεσε ότι είχαν στηθεί και τόσο άψογα αμέσως μετά, με τα ντρόν τους, με τις καμερές τους, με τις παρουσιάσεις τους, με τα βάν τους. Μπράβο τους, μπράβο τους. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα κανάλι, είναι το μοναδικό κανάλι της ελληνικής περιφέρειας που στήθηκε με τεχνολογία 2017. Mm-hmm. Αυτό τα λέει όλα. Κατάλαβες. Όλοι οι υπόλοιποι τώρα έχουν μείνει λίγο, όχι λίγο, λίγο έως πολύ πίσω, δεκαετίες πίσω. Είναι ένα κανάλι καινούριο με 2017 τεχνολογία και πιστεύω να το αγαπήσει ο κόσμος όπως αγάπησε κάποτε και την DR τηλεόραση. Την DR τηλεόραση βέβαια έχει διανύσει πάρα πολλά χρόνια. Φαντάζομαι ότι δεν θα χρειαστεί και ο Ηλέκτρα τόσο πολλά χρόνια. Έτσι, παιδιά, δεν τρελαθούμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τον καιρό μας όπου έχουμε επιδείνωση από χτες το βράδυ. Ισχύ βρίσκεται από το βράδυ της καθαράς Δευτέρας το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ναι, επιδείνωση το παρουσιάζει ο καιρός. Παρουσιάζει από χτες το βράδυ με τα φαινόμενα να πλησιάζουν τη χώρα από τα δυτικά νοτιοδυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα, χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας χώρας. Πιο αναλυτικά, σήμερα Τρίτη θα επηρεαστούν κατά διαστήματα η Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Κρήτη, Νότια Πελοπόννησος. Βαθμιά τα Δωδεκάνησα και πιθανόν οι Κυκλάδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και σε ημιρνές περιοχές της Δυτικής Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας από 600 και 700 μέτρα και Ήπειρου στην Κεντρική Στερεά από 700 έως 800 μέτρα. Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη κατά διαστήματα το Ιόνιο, η Δυτική και η Νότια Πελοπόννησος, η Δυτική Στερεά, Ήπειρος, η Κρήτη, κυρίως Δυτική και Νότια, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου θα επηρεαστούν. Από το μεσημέρι τα νησιά του Βορειοαιγαίου και πιθανόν η Θράκη.
κρύα θα πέσουν στα ορεινά και νωρίς το πρωί της Τετάρτης οι ημιορεινές περιοχές. Την Πέμπτη θα διατηρηθούν αρχικά τα φαινόμενα στις περιοχές που είπαμε, αλλά μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Και όσον αφορά την Ανατολική Πελοπόννησο, να πούμε ότι για σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανόν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Νότια Ελλάδα, και τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Χιόνια στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές θα έχουμε της Πελοποννήσου. Η άνεμη βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, ευκαιρία να φορέσουμε το αρέμα μπουφάν. Mm-hmm. Από ό,τι κατάλαβα θα έχουμε βροχή. Πρώτη σήμερα. Φορά δεν με απασχολεί. Γιατί... Σήμερα και αύριο και μέχρι την Πέμπτη ίσως. Ναι, μέχρι και την Πέμπτη το απογευματάκι. Αλλά... Εντάξει, μάλιστα θα τα έξουμε πια, έλεος. Καλημέρα έφυγε στην Αναφίλη Αντωνιάδη να πούμε. Ναι, έφυγε, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Τασόπουλο. Καλημέρα Παναγιώτη μου. Στην Κατερίνα την Κοκόνη. Καλή επιτυχία στη νέα σου εκπομπή, Αλεξία. Ευχαριστώ πολύ, Κατερινάκη μου. Καλημέρα στην Μιλέτη Γερμανάκο από το υπέροχο το Λό. Το υπέροχο το Λό, το οποίο είναι βροχερό πλέον, να το πούμε και αυτό. Ναι, ίσα μα χάλασε χθε, δηλαδή Δευτέρα. Ήταν, έβρεξε τόσο όσο για να μα τη χαλάσει. Όχι, δεν εννοώ το Λό, γενικότερα. Δεν είναι ότι έβρεχε καταρακτοδό όλη μέρα. Ειδικά το πρωί ήταν αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Χαρταετούς βασικά δεν ήταν. Αυτό ήταν για τα παιδάκια δηλαδή. Έτσι, αυτές οι γιορτές. Κάπου στην Περαχώρα πετάξανε χαρταετούς. Θα το έχουμε σήμερα συστήσει το μεσημέρι. Το είχε ο Γιώργος Ουβάς. Ελπίζω να μου το δώσει το θέμα. Να το δώσει, είναι εξαιρετικός. Να το παίξουμε και σήμερα. Γιατί χαρταετού εγώ παιδιά δεν είδα. Το μόνο που είδα στους δρόμους που πουλούσαν κάποιες ομάδες. Κάποιες κοινωνικές ομάδες. Με βροχούλα ανθρώπων, τους οποίους εγώ δεν στηρίζω οικονομικά. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα μου ζήτησε ο γιος μου, μου λέει, τι, του λέω παιδί μου, από αυτούς δεν ψωνίζουν. Και τι δεν φτιάχνετε, ναι, ο Γιώργος ξέρει. Μα πού να το πέταγε παιδί με τη βροχή. Ναι, θέλω να πω. Ήθελε πάρα πολύ. Το έχει ξανακάνει. Από μικρούλης. Λοιπόν, αλλά τώρα είδε και λίγο τη βροχή μου, λέει να πάρουμε ένα λεπτό και το λέω, το πέταξε το παιδί μου. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε ουρές πολλές χθες στην επιστροφή. Το έχουμε. Η επιστροφή των Αθηναίων, των εκδρομέων, συγγνώμη, ήταν ένας Βολγοθάς. Σχηματίστηκαν ουρές μέχρι και 20 χιλιόμετρα. Ουρές χιλιόμετρα λοιπόν σχηματίστηκαν στις εθνικές οδούς από νωρίς χθες το απόγευμα, καθώς επέστρεφαν οι εκδρομές του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας. Την κίνηση επιδεινώσε το γεγονός ότι φέτος δεν απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των φορτηγών για να διευκολυνθεί η επιστροφή όσων απέδρασαν για το τριήμερο. Από νωρίς το απόγευμα η κίνηση ήταν πολύ αυξημένη τόσο στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας όσο και στην Κορίνθου Αθηνών. Τα αυτοκίνητα κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε πριν από τους σταθμούς διοδίων. Ειδικά στην Ελευσίνα η ουρά πριν από τα διόδια έφτανε τα 20 χιλιόμετρα, παιδιά, αλλά το μποτιλιάρισμα συνεχιζόταν και μετά από αυτά. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ασυνήθιστοι οδηγοί μπλόκαραν και τη Λέα, με αποτέλεσμα η κίνηση να παγώσει για πολλά χιλιόμετρα και η τροχιά να μην μπορεί να επέμβει. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίστηκαν λοιπόν στην Κορίνθου Αθηνών, στο ύψος Κακιάς Σκάλας και στον Ιστισμό της Κορίνθου, ενώ στην Αθηνών Λαμίας τα προβλήματα ξεκίνησαν στο ύψος των διοδίων των Αθηνών. Όσον αφορά τα φορτηγά, Σάββατο που εγώ επέστρεφα από Αθήνα, λοιπόν, έχει πάρει ανεξέλεκτη διάσταση η ιστορία με τα φορτηγά. Ή θα πρέπει να τους δώσουν συγκεκριμένες ώρες και μέρες για να μεταφέρονται ή να κάθονται στη δεξιά λωρίδα. Να βλέπεις φορτηγό σειρώμενο στη δεξιά λωρίδα, φορτηγό στη μεσαία και φορτηγό που είναι στη μεσαία πίσω από το προπορευόμενο και να κάνει και προσπέραση προς την ταχεία της κυκλοφορίας. Δεν γίνονται αυτά και να έχουν κλείσει το δρόμο, έτσι. Να συζητάνε μεταξύ τους, να έχουν κάτι στην ευθεία, ξέρεις, με τα VHF ενδεχομένως, να χαιρετιόντουσαν και πίσω ουρά. Σάββατο πρωί, επιστροφή από Αθήνα. Δεν γίνονται αυτά. Το έχουν νομίζω παρακάνει. Το ότι έχουν έναν όγκο αυτοκινήτου δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπολογίζουν και τους άλλους. Πάντα, εγώ θα πω το άλλο νόμισμα τώρα. Με κάθε σεβασμό στους επαγγελματίες οδηγούς, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο κανόνας που περιγράφεις. Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω τι σημαίνει. Έχουμε ένα θέμα. Πρέπει όμως και η πολιτεία να δει πώς μπορεί να διευκολύνει να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί χθες όντως πραγματικά στην. Καταλαβαίνω ότι υπήρχε όγκος από την κίνηση. Σε όλες τις λωρίδες υπήρχαν φορτηγά. Και άλλες εξόδους είχαμε, όγκο δεν έγινε το χθεσινό συνοστισμός. Γιατί ήταν απαγορεύσεις. Κάτι δεν πήγε καλά. Λοιπόν, έχουμε θέμα με την Λαρά. Συνεχίζουμε να έχουμε θέμα με την Λαρά. Για πες, ο πρόεδρος του Κυλπνό είπε ότι είναι απαραίτητος εμβολιασμός και ότι η Λαρά δεν φαίνεται να σταματά. Δεν κρύβει την ανησυχία του για την πορεία που καταγράφει η επιδημία της Λαράς στη χώρα μας ο πρόεδρος του Κυλπνό, Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ. Επισημαίνει ότι η επιδημία δεν φαίνεται να σταματά, καθώς υπάρχουν θύλακες του πληθυσμού με ανεπαρκή συμβολιαστική κάλυψη.
Ο πρόεδρος του κοινό τονίζει πως είναι σημαντική η εφαρμογή εμβολιασμού σε άτομα που ζουν ή εργάζονται σε κλειστές κοινότητες και εκφράζει την ελπίδα πως η κινητοποίηση και οι εμβολιασμοί σε όλη τη χώρα θα συντελέσουν καταλυτικά στον έλεγχο της επιδημίας, ώστε να μην τεθεί θέμα εφαρμογής υποχρεωτικού εμβολιασμού. Όπως επισημαίνει, κακώς ο πληθυσμός πιστεύει ότι η λαρά είναι μια παιδική ασθένεια, καθώς οι ενήλικες νοσούν μεν πιο σπάνια από η λαρά, αλλά σοβαρότερα από τα παιδιά. Τονίζοντας πως περίπου το 30% των περιπτώσεων λαράς θα παρουσιάσουν μία ή περισσότερες εμπλοκές που είναι συχνότερες σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και σε ενήλικες άνω των 20. Εξηγεί πως μερικές φορές οι εμπλοκές αυτές μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και τον θάνατο, αναφέροντας ότι από την αρχή της επιδημίας μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί 3 θάνατοι σε ανεμβολίαστα ή ατελώς εμβολιασμένα άτομα με το εμβόλιο της λαράς. Το γεγονός ότι οι θάνατοι αφορούσαν άτομα ανεμβολίαστα ή ατελώς εμβολιασμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΕΛΚΝΟ, υπογραμμίζει την ανάγκη της χορήγησης 2 δόσεων εμβολίου έναντι της λαράς. Τέλος, εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ολοκλήρωση του εμβολιασμού στους εργαζόμενους στον χώρο υγείας για να προστατευτούν οι ίδιοι και οι ασθενείς. Έχεις εμβολιαστεί? Παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, παίζει ρόλο αν το έχουμε περάσει μικρή και είχαμε εμβολιαστεί. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι γίνεται να μην. Ναι, ξέρω. Το έχουμε περάσει. Έχεις εμβολιαστεί? Ορίστε. Έχεις εμβολιαστεί? Όχι. Ο γιος μου είχε κάνει τα εμβόλια, το δεν ήταν να τα κάνει. Πρέπει να τα ξανακάνω τώρα. Δεν έχω καταλάβει. Ναι, το θέμα δεν είναι ότι, και μια το θέμα είναι ότι βλέπεις τώρα δεν γίνεται από ασθένειες που υποτίθεται ότι είχαμε ξεμπερδέψει, ας ναι, πούμε έτσι. Επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν τα δικά τους και επειδή δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να, ότι ζούμε στο δυτικό κόσμο και πρέπει να ζούμε σαν άνθρωποι και όχι ακόμη έτσι σαν αγέλες και όπως μας καπνίζει, τρέχουν ολόκληρες χώρες τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, κυνηγάει τώρα, μπαίνει το υγειονομικό και οι υπηρεσίες της περιφέρειας, μπήκαν όπου υπήρχαν καταβλισμοί Ρωμά. Για αυτό πρόκειται, άλλωστε το έχουμε πει. Και κυνηγάνε συνέχεια πώς θα κάνουμε και τα δίνουν δωρεάν. Τους λένε κάντε τα δικά μας. Δεν γίνεται έτσι όμως. Αυτό δεν πας πουθενά με αυτό. Σε καμία κοινωνία δεν πας πουθενά με αυτό. Εντάξει, αυτό μόνο δεν είδαμε. Να πάμε σε ένα σοβαρότερο χειρό που έγινε με θύμα τον Ηλία Βρετό, τον τραγουδιστή. Πάμε, ναι, πριν περάσουμε στις καρναβαλικές παρελάσεις εδώ που είχαμε στο Άγιο. Πριν αυτό στα πολιτικά, παιδιά, προσπαθώ να προλάβω τον Βασίλη να μην μπει στο θέμα. Όχι, θα σταγίσω. Πήγαινε στη Μιλά για το ατύχημα και τσακαλώτος. Ναι, είχαμε θέμα. Εντάξει, ο Ντράγκη θα το θέλαμε. Είναι και σκληρός διαπραγματευτής ο τσακαλώτος. Έχει και μια παρουσία έτσι. Είναι. Λοιπόν, τον έχεις δει το Μητσικό στο να κάνει τσακαλώτο? Όχι ακόμα. Εντάξει. Κάπου είδα ότι ο Μητσικός σας πάρει κουμπί. Μαζί ο Μητσικός σας είναι στην ΕΡΤ, σε πληροφορώ. Είναι στην ΕΡΤ. Άκου. Είναι στην ΕΡΤ. Περίμενε. Αλλά τους ταχώνει κανονικά, δεν μασάει. Δηλαδή, τους ταχώνει. Ένας απαράδεκτος Ζουγανέλης που είναι στην ΕΡΤ, για παράδειγμα, βγήκε προχθές και έγλυφε το ΣΥΡΙΖΑ και τον Γκοτζιά. Ενώ, ναι, απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Εν τω μεταξύ, τώρα και το είπε, η ΕΡΤ έχει γίνει, ρε παιδιά, πραγματικά έτσι. Κάνω λίγο. Έχει γίνει όχι δελτίο γραφείο τύπου, ξέρω εγώ, Αυγή. Δύο φορές πάνω από την Αυγή. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πόσους χιλιάδες κόσμο έχει πραγματικά. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ο Μητσικός δεν μασάει. Τρολάρει Τσίπρα, τσακαλώ του όλου. Τώρα πώς θα το κρατήσουν, δεν ξέρω. Δεν μασάει ο Μητσικός. Ίσως το κάνει και για ξεκάρφωμα βέβαια, γιατί σου λέει εντάξει, τι γίνεται τώρα, θα μου πούνε ότι τίποτα, κανονικά. Σωστό, σωστό. Έχει πολύ πλάκα. Το τσακαλώτο δεν τον είχα ξαναδεί. Το βγάλει το μέρα. Θα το δω στο YouTube. Λοιπόν, σε αφορά το αρχαίο ατύχημα, είχε καθαρά Δευτέρα στις 9.30 το πρωί ο τραγουδιστής Ηλίας Βρετός στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Γλυφάδος του ξενοδοχείου Λόγκτον. Ο Ηλίας Βρετός ήταν συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο της συντρόφου του, όταν εκείνη είχαν στον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε δέντρα. Η ίδια φαίνεται να είπε στις συγγενείς της πως το τροχαίο είναι πλάκι και άλλο όχημα που στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, κάτι που επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του τραγουδιστή αργότερα. Στο σημείο ήρθαν πυροσβέστες και αστυνομικοί που απεγκλώβησαν τους δύο επιβάτες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ηλίας Βρετός φόραζε πονό στα πόδια όταν απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου μεταφέρθηκε ο τραγουδιστής μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κούρας και ο επιμελητής της Β' Ορθοπαιδικής Μανώλης Καλάκης έκαναν τις πρώτες δηλώσεις για την κατάσταση του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Βασίλη μου, έχω και το σύνδεσμο, αν θέλεις, ναι, να δούμε και ακριβώς τι είπαν οι γιατροί, γιατί δεν είναι σωστό. Γιατί δεν είναι σωστό να λέμε εμείς. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας πούν. Στο γιατροί. Βασίλη Ζώης. Γεια σου, Βασίλη. Ναι. Βασίλη, είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Με την Παρασκευή. Πάρα το σύνδεσμο. Λοιπόν, μάλιστα. Έχουμε και νεότερα. Πριν πάω στο βίντεο, Βασίλη. Ναι. Έχουμε και νεότερα.
Γιατί ένα λευκό ανάκι το οποίο έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, το αναζητάει. Φουρτιώτη μου έστειλε τώρα. Τι? Συγγνώμη. Είδα φουρτιώτη κάποια στιγμή. Εκεί έγινε. Εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, αναζητά λοιπόν η τροχέα ένα λευκό βανάκι που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Από τις κάμερες στην παραλιακή το βρήκαν αυτό. Ναι. Όπως κατέθεσε ο Λίος Βρετός, όσο και ο γιατρός του Θρηνήτου, ήταν αυτό το όχημα που τους έκλεισε και προκάλεσε το τροχαίο. Να πούμε ότι νοσηλεύεται ακόμη ο Λίος Βρετός στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Η κατάσταση δεν επιτρέπει στους γιατρούς να προχωρούν σε επέμβαση για την αποκατάσταση των καταγμάτων στα πόδια και στη λεκάνη. Μπορούμε να ακούσουμε τι λένε. Είναι σοβαρή λοιπόν η κατάσταση. Ο τραγουδιστής ήταν αδιάθετος και δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει και έτσι ζήτησε από τη φίλη του να παραλάβει, να τον παραλάβει από το αεροδρόμιο γιατί επέστρεφε. Κάθισε στη θέση του συνοδηγού και όλα έδειχναν καλά μέχρι τη στιγμή που το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έφτασε στην παραλιακή στο ύψος του ξενοδοχείου Λόντον. Εκεί, όπως περιέγραψε τόσο τα γνωστής φίλη του Σοφία Φιρού, ένα λευκό βανάκι που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, τους έκοψε το δρόμο, αποτέλεσμα η οδηγός να κάνει αριστερά. Οι ρόδες του αυτοκινήτου βρήκαν στο κράστορ με αποτέλεσμα να χαθεί κάθε έλεγχος και το αυτοκίνητο να χτυπήσει με το πλάι στο δέντρο. Ευτυχώς τόσο ο οδηγός όσο και ο τραγουδιστής κοντά στο σημείο που το όχημα προσέκουσε στο δέντρο φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Είδες, η ζώνη. Με βάση το όσα έχουν αναφέρει και οι δύο από την τροχιά, ελέγχονται τα πλάνα της κάμερας, από τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας, αλλά και από κοντινά καταστήματα να εντοπιστεί ο οδηγός του βαν. Για πάμε να δούμε τι είπαν οι γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Νικαίας. Πολυτραυματίας. Έγινε ο πρώτος η πρώτη γιατρική εκτίμηση και θα σας ενημερώσει τώρα ο ορθοπαιδικός σχετικά για την εισαγωγή του που έγινε στο νοσοκομείο μας. Ναι. Το όνομά σας. Εγώ λέγομαι Δασκαλάκης. Είμαι ένας από τους εφημερεύοντες του ορθοπαιδικού τμήματος. Από ό,τι έχουν πληροφορηθεί ο κ. Καραβαξής ήταν θύμα τροχαίου ατυχήματος και φέρει σκελετικές κακώσεις και αυτή τη στιγμή η κατάστασή του, μια και διανύει μόλις το πρώτο εξάωρο από την κάκωση, μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως κρίσιμη. Λέτε κρίσιμη, τι εννοείται? Γιατί εμείς μάθαμε για κάταγμα πόδι, χέρι και λεκάνη. Η κρισιμότητα... Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που, όπως σας είπα, διανύουμε το πρώτο εξάωρο, επομένως ο άρρωστος οφείλει να παρακολουθηθεί και ενδεχομένως η εικόνα που έχουμε μπροστά μας να μην είναι η τελική. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η κατάσταση του είναι κρίσιμη και τη λύει που παρακολούθησε. Θα μπει χειρουργείο, θα κάνει επέμβαση. Αυτό θα μπορέσουμε να σας το πούμε με την πάροδο των επομένων 16 με 24 ώρων, όταν η εικόνα του θα είναι πιο ξεκάθαρη. Τώρα που βρίσκεται ο ασθενής? Ο ασθενής αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο. Ενώ που τον έχετε, αν τον έχετε στην εντατική, αν τον έχετε κάπου σε κάποιο θάλαμο? Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τμήμα αντιμετώπισης τραύματος των επιγόντων περιστατικών. Το χειρουργείο πότε το ετοιμάζετε? Δεν σας έχω πει κάτι για χειρουργείο ακόμα. Αυτό που σας έχω πει είναι ότι όταν θα έχουμε μια τελική εικόνα θα ενημερωθείτε. Η κλινική εικόνα της κοπέλας πώς είναι? Για την κοπέλα δεν μπορώ να σας δώσω πολλές πληροφορίες. Είναι σταθερή, βρίσκεται στα επίγοντα, ήδη στα επίγοντα, εξετάζεται και θα γίνει και εισαγωγή, ήδη η παρακολούθηση τουλάχιστον για ένα 24 ώρο. Μάλιστα. Δεν είναι κρίσιμο? Είναι σταθερή η κατάστασή της προς το παρόν. Δεν μπορείτε να πείτε άλλες λεπτομέρειες, αυτό εννοείται? Όχι, προς το παρόν όχι. Γιατρέ, όταν λέτε κρίσιμη τι εννοείτε? Γιατί χρησιμοποιήσατε τη λέξη κρίσιμη κατάσταση. Ο οποιοσδήποτε ασθενής είναι θύμα τροχαίου ατυχήματος, δηλαδή με κακώσεις υψηλής ενεργείας, η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη τουλάχιστον για 24 με 48 ώρες. Είναι ο τυπικός ορισμός ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Εκεί δεν υπάρχουν τυπικά πράγματα, υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή, επειδή η εικόνα του ίσως να μην είναι η τελική, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Όποιος θα ήταν σε οποιονδήποτε ασθενή, ο οποίος είχε ένα τροχαίο ατύχημα με τις κακώσεις του ιδίου αλλά και τις παραμορφώσεις του οχήματος, όπως αυτές μου περιγράφησαν. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν και επίσημα από τους δύο θεράποντες γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του Ηλία Βρετού. Ελπίζουμε να βρεθεί σύντομο ο οδηγός του Λευκού Βάνου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι και επικίνδυνοι. Και δημιούργησε τροχαίο και εγκατέλειψε και έφυγε. Βασικά ελπίζουμε δύο νέοι άνθρωποι να μην έχουν προβλήματα στην κάμερες ασφαλείας όμως. Στην υπόλοιπη ζωή τους να μην έχουν προβλήματα. Καλά, δεν το συζητάμε. Γιατί είναι νέοι άνθρωποι να μην έχουν, να μην τους αφήσει τίποτα θέμα. Πόσο κρίμα.
Δυστυχώς. Πάμε σε πρώτη ανάσα διαφημιστική και μετά επιστρέφουμε με καρναβάλι από το Άργο. Α, ο Βασίλης σήμερα... Έτσι, θα σε πάω Άργο, δεν σε πάω. Ο Βασίλης σήμερα έχει... Γιατί, είναι ανεβασμένη διάθεση. Ναι. Θέλει να μας πει στα καρναβάλια. Στα καρναβάλια τα άλλα, θα σε πάω μετά. Εγώ τώρα. Θα λείπω, παιδιά, εγώ. Θα λείπω. Λοιπόν, μισό λεπτό πριν πάμε, ένα λεπτάκι, μήπως... Γιατί αμέσως θα μου έρθουν οι παρατηρήσεις, είμαι σίγουρη, ναι. Επειδή είμαστε live τώρα και στο Facebook και στο YouTube και μας στέλνουν μηνύματα όλοι, δεν πρέπει να δικήσουμε κάποιον. Λίτσα Τσακίρη, καλημέρα Λιτσάκη μου, Φίβο Σολομονίδης, καλημέρα καλή Σαρακοστή, καλημέρα Φίβο μου, καλημέρα παιδιά σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Είδες, διπλός ήχος. Καλημέρα να στείλουμε και στην Ρούλα την Καρκαγγέλη, καλημέρα στη Μαρλαγκούτσου την Ατάσα, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Τασόπουλο και φυσικά καλημέρα στο Σπύρο το Φωτιάδη. Στον Γιώργο τον Καραμίτσα, επίσης την καλημέρα μας, τον πρόεδρο του Ράδιο Ταξιάρχου 67020, και να στείλουμε την καλημέρα μας στον Θάνο τον Ταραντήλη, στο Ιχθείο Ανδρικής Πελοποννήσου Ταραντήλης και σε ολόκληρη την οικογένεια, γιατί χθες έφεραν στον κόσμο και ένα όμορφο αντιλουδάκι, μια υπέροχη πριγκίπισσα στην οικογένεια της αδερφής του Κατερίνας, να τους ευχηθούμε να τους ζήσει και να τους προσφέρει πάντα χαμόγελα. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». 40 λεπτά μετά τις 9, εδώ μαζί, από το μεγάλο κανάλι της Αργολίδας, που τουλάχιστον έχει και επαγγελματικό εξοπλισμό, να το πούμε αυτό. Ίσως είναι, να είναι και το, ίσως να είναι και το μοναδικό. Γιατί μας θέλει, δεν είμαστε το κανάλι της Αργολίδας. Της Ελλάδας, του κόσμου. Της Ελλάδας, της περιφέρειας του κόσμου. Που έχουμε και επαγγελματικό εξοπλισμό. Ίσως και η μοναδική. Να το λέω αυτό. Γιατί να μην αγιάσουμε τα γένια μας, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Το βγαίνει ο καθής με μια μηχανούλα φωτογραφική και ένα κινητό και λέει ότι έχει κανάλι. Πλάκα κάνεις. Γιατί δεν έχουμε επενδύσει τη ζωή μας 30 χρόνια. Όταν θα ξεπεράσουν, θα περάσουν τα 30 χρόνια, να έρθουν να μας μιλήσουν. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Τέλος πάντων στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Ναι, πρόεδρος. Όλοι είναι πρόεδροι. Όλοι είναι πρόεδροι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε λοιπόν 40 λεπτά μετά τις 9 και εσείς μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Σταμάτα να γελάς, Ρασιά, σε βλέπω. Μας την καλημέρα του Γιώργου Ρασιά και του Μπογιώτη, το είπαμε αυτό. Μας βλέπετε τις αργολικές λοιπόν ειδήσεις. Και τα πήγαν και πολύ καλά. Και τα πήγαν και πάρα πολύ καλά και μπράβο τους. Λοιπόν, να πούμε ότι μας βλέπετε από τις σελίδες μας στο Facebook, έχουμε κάνει τις ανάλογες κοινοποιήσεις, κάντε κι εσείς να μεγαλώνει η παρέα μας, γιατί έτσι σας αποκτήσουμε κι εμείς ένα κανάλι κάποτε. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι οι 50 αποχρώσεις του Γκρι είναι εδώ, παραμένουν, μέχρι και τρίτη σήμερα, μέχρι και αύριο, ρε παιδιά. Πώς ξέρω. Τρεις. Τώρα περιμένω για την τέταρτη. Ή σήμερα θα γίνει, ή αύριο μάλλον δεν θα προλάβω, γιατί το γύρισμα, νομίζω ότι σήμερα, απόψε. Έχει γύρισμα, γιατί δεν θα μας πει ότι θα έχεις καλεσμένο. Ναι, είτε όχι. Θα το μάθουμε πότε. Το καλεσμένο την άλλη Δευτέρα. Α, δεν θα μας είναι λίγες ώρες πριν δηλαδή. Θα μας... Όπως κατάλαβες είμαι πάρα σωστό, πολύ σεμνή, δεν κάνω καν διαφημιστικό της εκπομπής. Όσοι θέλετε να μας δείτε, θα μας δείτε. Στις 10 το βράδυ, κάθε Δευτέρα. Τελεία. Λοιπόν, από την τηλεόραση Ηλέκτρα. Τον καλεσμένο δεν τον λέμε για να μας το κλέψουν. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, 50 αποχρώσεις του Γκρι. Σινέμα Βάλια Plus Theater. Δεν μάθαμε τελικά. Ναι. Είδαμε το νούμερο. Ναι. Ποιος κέρδισε το Super Weekend στην ορεινή ναυπακτιά. Δεν είδαμε όμως ποιοι πήγαν. Θέλουμε φωτογραφίες. Παρακαλώ τον Κώστα τον Μαρλαγκούτσο από το Σινεβάλια να μας στείλει φωτογραφίες από το ζευγάρι, αν τράβηξε, που κέρδισε. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να δω τα πιστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, 50 αποχρώσεις του Γκρι, λοιπόν, η απελευθέρωση, στις 10, μία μοναδική προβολή, σήμερα και αύριο. Και η ώρα του κλωστή, στις 7.30, Σινεμά Βάλια Plus Theater, Παπα-Νικολάου, καλημέρα Κωνσταντίνα μου, καλημέρα, καλή Σαρακοστή Κωνσταντινάκη. Κωνσταντίνα μου, το μήνυμα ότι ήσουν στο 360, το είδα σήμερα στις 5 το πρωί που ξύπνησα. Συγγνώμη, μετά από αυτό που, τη συνομιλία μας στο Instagram, ύπνο. Τελεία.
Ετοιμάσου την επόμενη Δευτέρα. Έχουμε να κάνουμε αλλαγές. Αλλαγές πολλές. Στο κομμωτήριο Κωνσταντίνα που με φροντίζει, παρακαλώ πολύ. Και έφτασε η ώρα για τις καλημέρες. Και αφού στείλαμε καλημέρα στο κομμωτήριο Κωνσταντίνα, την αγαπημένη φίλη και συνεργάτη πλέον της εκπομπής, θα στείλουμε καλημέρα και στο εκτέον Ελληνικής Πελοποννήσου Καραντήλης, 1611 το τηλέφωνο που καλούμε για τον τεχνικό μας έλεγχο. Κάνουμε χρήση του delivery εκτέον χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Και επίσης να πούμε ότι έχει αλλάξει είσοδο το εκτέον Ελληνικής Πελοποννήσου, να σας το θυμίσουμε έτσι για λίγες μέρες, να σας το υπενθυμίζουμε για να μην μπερδευτείτε. Είναι 100 μέτρα νωρίτερα στην μεγάλη κυκλοφοριακή σύνδεση που έχει δημιουργηθεί. 1611 λοιπόν το τηλέφωνο, το σημειώνουμε και ό,τι χρειαστούμε για το τεχνικό έλεγχο του αυτοκίνητου μας, συμβουλευόμαστε πάντα τους ειδικούς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί βρίσκονται εκεί για να μας βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστούμε. Καλημέρα στο Mentor Bar & Grill στην πλατεία Συντάγματος, στο Ναύπλιο. Αυτά τα ντόνατς του Mentor, τι να σου πω, έχουμε προχωρήσει πολύ. Έχουμε ανέβει επίπεδο, τρομερό. Και ντόνατς, παιδιά, στο Mentor. Και ντόνατς. Ζητήστε να σας φέρουν ένα τσάι, ένα καφέ. Και να δείτε πώς συνοδεύεται. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, παίρνεις και 3 κιλά. Δεν έχει σημασία όμως. Σημασία έχει ότι είναι πάντα γευστικά και πάντα απολαυστικά, σε απόλυτη ποιότητα και εξαιρετικότατες τιμές. Οτιδήποτε αφορά το φαγητό μας, οτιδήποτε αφορά τις υπέροχες σαλάτες, τα ριζότα, τα οποία το ριζότο, να ξέρεις, είναι το δυνατό χαρτί του Mentor Bar & Grill, Βασίλη. Είτε με μανιτάρια, είτε με κοτόπουλο, είτε με γαρίδες. Πάρα πολύ ωραίο ριζότο. Εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία φορές πηγαίνω, βλέπω να κυκλοφορεί το κότσι το χοιρινό, ένα θηρίο, ένα υπέροχο πιάτο. Με στα μαγκάθι, τι λέω, τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γελάντα μου, καλή Σαρακοστή. Την πρώτη φωτογραφία της λαγάνας. Πρώτη λαγάνα την είδα εγώ, να ξέρεις. Ο φούρναρης και εγώ. Λοιπόν, από το φούρνο Τζίγκα στο Λάλου Κάρβος και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προτίμησαν. Δεν μπορούσαμε να έρθουμε να κάνουμε ρεπορτάζ, μόνο αυτό. Το σκέφτηκα, ότι θα μου έλεγες θέλω να είμαι μακιγερισμένη, φτιαγμένη, είμαι και κουρασμένη. Γι' αυτό δεν ήρθα, σε προστάτευσα. Λοιπόν, καλημέρα στο εστιατόριο Αραπάκος και το Boutique Café. Το Boutique Café πάει πάρα πολύ καλά. Όλο και περισσότεροι το εμπιστεύονται. Έχει μεταφερθεί ο κόσμος από τον Έγκρο. Να πούμε ότι τον Έγκρο δεν υφίσταται πλέον. Έχει μείνει το εστιατόριο Αραπάκος και το Boutique Café. Έτσι χρειάζεται. Πάντα χρειάζεται ανανέωση. Όσο και δύσκολα νιώθει κάποιος για ένα παιδί του εντός εισαγωγικών που χάνει, όταν αυτό αντικαθιστάται αμέσως και μάλιστα πριν φύγει το ένα παιδί, όσο έξοδο, όσο κόπο, όσο συναισθηματική έτσι, συναισθηματικό δέσιμο να υπάρχει, όταν αυτό που ακολουθεί είναι απόλυτη επιτυχία, να είστε χαρούμενοι και να χαμογελάτε και μπράβο στην οικογένεια Ηλιόπουλου που κατάφερε να δημιουργήσει από το μηδέν το Boutique Café, ένα καφέ το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Αμαλία και στο μεγάλο δρόμο, το αδιαχώρητο, έτσι. Δεν μπαίνεις μέσα. Μου άρεσε πάρα πολύ οι μουσικές του, ο Μάικο Ντόρο. Εντάξει, αν όχι αυτή βγει. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι, μπράβο. Αν όχι η Αραπάκη. Τόσα χρόνια ο πατέρας ειδικά που έχει δώσει. Δίνει ρέστα κάθε φορά. Εγώ χαίρομαι να συζητάω μαζί του. Να τον έχουμε μία από τις επόμενες. Ναι, έχει πολλά να μας πει. Θα το μεταφέρει ο Κώστας σίγουρα. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα στην Τζιντιένα της Ολουσίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Νέλη Σένα στον Άφρο, ακριβώς απέναντι από τον Νεοπή. Να πούμε ότι το Εξοικονομώ 2 είναι εδώ, έχει ξεκινήσει. Γι' αυτό, για όλες τις πληροφορίες, οτιδήποτε χρειαστείτε για το Εξοικονομώ 2, η Τζιντιένα της Ολουσίας με εξειδικευμένη ομάδα θα σας καθοδηγήσει και θα σας δώσει λύση για όλους εσάς που πραγματικά θέλετε να ασχοληθείτε σοβαρά. Να πούμε ότι στην Τζιντιένα της Ολουσίας θα βρούμε φωτισμό LED, όπου μειώνει το λογαριασμό της ΔΕΗ κατά 80% για την κατάσταση δηλαδή λαμπτήρων. Των κλασικών λαμπτήρων πυρακτώσεως που έχουμε ή των οικονομικών λεγόμενων εντός εισαγωγικών και αυτό με LED, μείον 80% βλέπουμε μείωση αμέσως στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Επίσης, στην Digital Solutions θα βρούμε κάμερες ασφαλείας high definition, οι κάμερες ασφαλείας που χρειάζονται. Είδες με το αυτοκίνητο τώρα, κάμερες ασφαλείας κυκλοφορίας. Λοιπόν, που εγκατέλειψε το βρετό. High definition λοιπόν, από συγκεκριμένη εφαρμογή παρακολουθούμε το χώρο μας, το σπίτι μας και την επιχείρησή μας, παρακαλώ πολύ. Επίσης, συναγερμή για τις πόρτες και τα παράθυρα και γρήγορο ίντερνετ και GPS για τα αυτοκίνητα. Και αυτό παίζει. Mm-hmm. Λοιπόν, Μεγάλο Αλεξάνδρου και Νάλης Ένας τον Άσπρο, ακριβώς απέναντι από το Νεοπή και ακριβώς απέναντι από το λιμεναρχείο πια. Ναι. Γιατί το λιμεναρχείο, παιδιά, για να ξέρετε όσοι το γνωρίζετε, έχει μεταφερθεί. Έχει μεταφερθεί στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Στο μεγάλο κτίριο αυτό, στον τρίτο όροφο. Έτσι. Τώρα να το πω δημόσια ή να μην το πω. Μονάδα υγεία. Θα το πω. Θα το πω, παιδιά, και δεν με νοιάζει. Θα το πω.
Συμπαθώ πάρα πολύ τον Σπύρο τον Μαρινό. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που κάνουν πράγματα για αυτή την πόλη. Ναι. Είναι άκρος συναισθηματικός τύπος. Ναι. Τον ακολουθεί πολύ το συνέστημα. Και είναι άνθρωπος που πραγματικά αγαπάει την πόλη του Ναυπλίου. Υπάρχουν άτομα όμως από την ομάδα του, του Λιμεναρχείου, που νομίζω ότι το έχουν πάρει στραβά το ρόλο τους. Μην ξεχνάμε ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και πληρώνονται από εμάς. Και πρέπει να φέρονται πιο ευπρεπώς στον κόσμο. Mm-hmm. Μιλάω για συγκεκριμένο λιμενικό υπάλληλο, ο οποίος μίλησε απρεπέστατα, με ύφος 10 καρδιναλίων μπράβου, μπράβου όμως νύχτα, με το γυαλί το μαύρο και με υφάκι στο τζάμι του Ολδηγού. Και δεν ξέρω το όνομά του, το ζήτησα, δεν μου το είπε. Σε ποιον απευθύνθηκε, σε σένα. Σε έναν οδηγό. Καλά, λέω ρε παιδί μου. Σε έναν οδηγό αυτοκινήτου, είμαι μπροστά. Λοιπόν, ήταν απαράδεκτος. Δεν ήθελα να δημιουργήσω το Σπύρο τον Μαρίνο εκείνη τη στιγμή, θα το πω προσωπικά. Γιατί δεν ήθελα να το στεναχώσω, γιατί ήξερα ότι εκείνη τη στιγμή γινόταν ένας πανικός στον Ναύπλιο και ήταν κρίμα. Μίλησα εγώ ίδια στο λιμενικό υπάλληλο, επενέβη δηλαδή, και του είπα ότι μήπως πρέπει να είστε λιγάκι πιο χαλαρός, γιατί έχετε να κάνετε με ανθρώπους που ουσιαστικά σας πληρώνουν και χαμηλώστε λίγο τους τόνους. Ναι, έχετε αυτό το ύφος. Γιατί δεν είναι και κάποιος τρελαμένος και έχει κάποιο άλλο θέμα ή ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρξει κάποιο επεισόδιο. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο νόμος ισχύει για όλους. Δεν μιλούν άσχημα σε έναν που παρκάρισε παράνομα, παράνομα, αλλά και δεν χρησιμοποιούν το μισό λιμάνι για να εξυπηρετούν τους συγγενείς και τους φίλους τους. Τελεία. Λοιπόν. Μάλιστα. Και δεν έχει να κάνει, το λέω, δεν έχει να κάνει με το φίλο μου τον Σπύρο τον Μαρινό, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ξέρω τι έχω να κάνει, ούτε και για ολόκληρη την ομάδα. Υπάρχουν όμως, πάντα γίνεται αυτό, σε όλες τις ομάδες. Υπάρχουν ένα-δύο άτομα, δηλαδή είναι τρομερό πράγμα, ρε παιδί μου, που σου χαλάνε όλη την εικόνα. Ξέρεις γιατί? Γιατί νομίζουν ότι κάποιοι είναι τελικά. Δηλαδή, σαν να βγω εγώ και να πω, ξέρεις ποια είμαι εγώ. Μπορώ να βγω με κάμερα, να σε καταγράψω. Γίνεται και αυτό και στον κύκλο μας. Είναι δυνατόν. Οι οποίοι βέβαια να πούμε. Βέβαια, εγώ συντίζομαι, τρώω, δουλεύω, παίρνω χρήματα από μόνο μου. Δεν με πληρώνει το δημόσιο, αλλά λέμε τώρα. Καλά, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Παίζει τώρα, και αυτό το ρόλο. Πρέπει να έχουν ένα σεβασμό. Δεν θέλω να το πρέπει να έχουν ένα σεβασμό. Πρέπει να έχουν ένα σεβασμό. Αυτό το ότι εγώ σε πληρώνω. Τον ανάλογο σεβασμό. Αυτό το ότι εγώ σε πληρώνω δεν μου αρέσει πάντα, αλλά στέκομαι στη συμπεριφορά που λες. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα. Δεν γνωρίζω τη συγκεκριμένη περίπτωση προς Θεού. Θέλω να πούμε να συγχαρούμε τους ανθρώπους που ήταν. Και αυτή έτσι το τρίμηνο, αυτό ήταν δύσκολο και για τους λιμενικούς. Και ήταν. Στο, με τις αφαιρέσεις, με τα μέτρα ασφαλείας, με την τάξη, με όλα αυτά έτσι. Και έρχεται και μια δύσκολη περίοδος να πούμε. Ο συγκεκριμένος κύριος ήταν πάρα πολύ επιλεκτικός με το οποίο θα δώσει κλίση και σε οποίο θα δώσει. Δεν αμφιβάλλω ότι πάντοτε υπάρχουν, δεν λέω κανένα συγκεκριμένο. Και να πω ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο που τον παρακάλεσε να μείνει για λίγο το αυτοκίνητο εκεί είχε και σπασμένο πόδι. Αυτός τίποτα δεν άκουγε, ήταν αλλού. Ποιος ξέρει. Λοιπόν. Συνεχίζουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρες σας, Perfect Μακρυγιάννης, Ναυπλίου 196 στο Άργος, για τον τέλειο ήχο στο αυτοκίνητό σας. Βάλτε δυνατά τον ήχο στο αυτοκίνητο και κάντε βόλτες σε όλη την πόλη. Αρκεί να μην ενοχλεί τις ώρες κοινής ησυχίας. Η Sound Perfect Μακρυγιάννης και ο Δημήτρης Μακρυγιάννης με την εξαιρετική του ομάδα θα σας βοηθήσει οτιδήποτε αφορά τα αξεσουάρ αυτοκινήτου, τις μπαταρίες, φώτα ξένων, τις μπαγκαζιέρες και φυσικά τις αντιλιακές μεμβράνες που θα τις χρησιμοποιήσουμε σε λίγο καιρό και στα κτίρια μας, γιατί έχετε. Η άνοιξη, όπου να είναι, έρχεται και το καλοκαίρι. Λοιπόν, καλημέρα στην υπέροχη ομάδα O'Nail, που προσέχει το μανικιούρ, το πεντικιούρ μας, extension βλεφαρίδας, lip tattoo, αλλά και erase tattoo. Για όσους έκαναν το λάθος και έγραψαν κάτι, το οποίο δεν τους αντιπροσωπεύει πια, με τρεις μόνο επισκέψεις, το tattoo πια θα είναι παρελθόν. Την καλημέρα μας στο 360 Grill Dining and Wine Bar και στο ξένο καφέ, να πούμε ότι αύριο, από ό,τι με έχει ενημερώσει και ο εκπρόσωπος του 360 Grill Dining and Wine Bar, ο Περικλής Μπελέτσιος, θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του να μας ενημερώσει για μια σχολή, αν το λέω καλά, που αφορά το κρασί. Και γίνεται εδώ, στο Ναύπλιο, με μετά από πολύ μεγάλο αγώνα, η ομάδα του 360 φέρνει εδώ ειδικούς, εξειδικευμένους ανθρώπους, που θα ενημερώσουν και θα εκπαιδεύσουν, αν θέλετε, ανθρώπους που ασχολούνται με το κρασί, που μας σερβίρουν το κρασί, να ξέρουμε τι πίνουμε, πώς σερβίρεται, ποιες είναι οι γεύσεις, ανάλογα με το φαγητό τι πηγαίνει. Και αυτή η σχολή θα γίνει εδώ στο Ναύπλιο. Μετά από παρότρινση της ομάδας του 360. Μάλιστα. Και μπράβο τους, αύριο θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Περικλή τον Μπελίτσιο. Πώς το σκέφτηκαν.
Κλείνουμε τις καλημέρες με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξεις Μαντά, 23 Μαρτίου 9, ακριβώς απέναντι από το Εργατικό Κέντρο του Ναυπλίου, με δύο υπέροχα τμήματα ενηλίκων, Β' ένα επίπεδο και lower proficiency, όπου σε 5-6 μήνες έχετε τον τίτλο σπουδών στα χέρια σας. Να πούμε επίσης ότι όχι μόνο μία ξένη γλώσσα, αλλά και δύο και τρεις ξένες γλώσσες είναι το απόλυτο εφόδιο για τα παιδιά μας και γιατί όχι και για μας αν το επιθυμούμε και έχουμε και το χρόνο, έτσι, και την όρεξη. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους. Δεν νομίζω να ξεχάσει κάποιον. Όχι. Λοιπόν. Και το ξένο, ρε παιδιά, δεν θα πούμε για τους λουκουμάρες των ξένων. Το ξένο. Καλημέρα στο ξένο. Είδα και τον Σωτήρη ντυμένο τώρα της απόκρας. Εξαιρετικό. Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρος Βασιλείου, καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ω, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Τάσο Νικολαίδη, πεθαμένος εχθές από τις υπέροχες μουσικές που προσφέρει στον κόσμο, στο Θεόρη, νομίζω, είσαι Τάσο μου. Καλημέρα και στο Γιάννη το Χατζόπουλο, καλή Σαρακοστή. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Θες να επιστρέψουμε σε καρναβαλικούς ρυθμούς. Να πάμε. Στο Άργος, να δούμε έτσι κάποια αποσπάσματα από, τις, από το βίντεο των αρμονικών ειδήσεων. Πάμε. Χρειάζονται και αυτές οι γιορτές. Δεν θα τις δεν θα τα μηδενίσουμε, ούτε θα πούμε ότι χρειάζονται. Εντάξει, καταλαβαίνω. Φαντάζομαι πάντα γίνονται και με συγκεκριμένο σπιχτό προϋπολογισμό και μέσα σε αυτά τα πλαίσια του σπιχτού προϋπολογισμού προσπαθούν οι Δήμοι να προσφέρουν έτσι κάποιες ένα διήμερο τέλος πάντων έτσι λίγο να χαλαρώσουν όλοι, να διασκεδάσουν, να χορέψουν. Αυτό ήταν αυτή η ντυμένη, φαντάσματα έτσι. Φαντάσματα, ναι. Η φωνή που ακούγεται είναι της Καρδάνας της Μακοπούλου. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, το ξαναλέω, τώρα θα μου πεις και η δημοτική σύμβουλη που είναι εκεί, να είναι και αυτή έτσι στο πνεύμα το καρναβαλικό. Ναι, να είναι και αυτή στο πνεύμα το καρναβαλικό. Έστω μία μάσκα κάτι λες, ένα καπέλο ίσως. Γιατί είναι βαρύ παιδί μου, δεν είναι, είναι η μέρα που εντάξει, δεν θα κρίνουμε κάποιο σοβαρό ή όχι από το πώς θα βληθείς τις απόπειες. Όχι, δεν μιλάω για σοβαρότητα. Η Κατερίνα η Μπόμπη φορούσε πολύ ωραίο καπέλο. Αποκριάτικο. Μάλιστα. Είναι όμως ο κόσμος, παραταγμένος, γραμμή. Έχει πολύ κόσμο. Όλοι οι γαλαμμένοι για μάθη και είχε από δεστρίο. Ευτυχώς δεν έχει ούτε την ψυχάρα, δεν έχει τίποτα. Ήταν πολύ καλός ο καιρός. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι για, για το πολιτιστικό κομμάτι το έτσι του Άργου, η επόμενη πρόκληση, δεν θα το πω πρόκληση, ο επόμενος στόχος, δεν ξέρω τι θα έχουμε μέσα στο Μάρτιο, θα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις. Τι ετοιμάζει ο Πέτρος ο Διαλέτης, δεν μπορεί να σας πω, αλλά ετοιμάζομαι. Αλλά θα έχουν, φαντάζομαι και για, για το Πάσχα, το οποίο από την ώρα που έγινε και η ανάπλαση στο Άργος, απέκτησε άλλη έτσι, και προβολή, κακά τα ψέματα, έφυγε σε όλη την Ελλάδα το Πάσχα στο Άργος, με συγκεκριμένες έξυπνες επιλογές, θα έλεγα, που έκανε η Δημοτική Αρχή. Και νομίζω ότι και φέτος θα έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη μεγάλη εβδομάδα στο Άργος και στον Άγιο Πέτρο. Κοίταξε, ο Πέτρος ο Διολίτης είδε ότι έχει αναλάβει δυναμικά την Προεδρία της ΚΕΔΑΜ. Όπως και ο Νίκος ο Γκαβούνος, έτσι και ο Πέτρος ο Διολίτης και ακόμη πιο δυναμικά, γιατί τώρα ξέρεις αυτός που διαδέχεται έναν άλλον,
πρέπει σίγουρα να είναι ακόμη πιο δυναμικός και μπράβο τους που το έχουν καταφέρει. Ετοιμάζει πολλά και πολύ όμορφα πράγματα. Μου αρέσει που ετοιμάζονται πολύ πολύ νωρίτερα και να μην σου πω ότι από την επόμενη μέρα του καρναβαλιού ετοιμάζονται για το επόμενο καρναβάλι. Το άκουσα και αυτό στον Πέτρο Διολίτση και μπράβο τους. Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες. Ποτέ τη τελευταία στιγμή που χαρακτηρίζει τον Έλληνα, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Υπέροχα. Βλέπω εδώ πρωτότυπα έτσι τα σχολεία, έτσι κουστούμια. Το καπί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Για το καπί ήταν υπέροχη με μαύρα κόκκινα. Ήταν ενδυθεί νομίζω το φάντασμα της όπερας, κάτι τέτοιο. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ζωντανή, υπέροχη κίνηση, τρομερά κοστούμια. Να, και τα παιδάκια εδώ από το σχολείο της Νέας Κύου. Υπεργογείο εδώ βλέπουμε, τα παιδάκια και η εκπαιδευτική προφανώς. Ναι. Ορίστε, υπέροχο, και το φλαμίγκο. Το οποίο το 17 ήταν, δεν ξέρω αν θα είναι φέτος ο πίκερος, πέρσι ήταν must. Δεν ξέρω φέτος τι θα είναι. Υπήρξε κάποιος που πήγε χωρίς φλαμίγκο στη θάλασσα. Εγώ και εσύ. Δεν σας κρύβω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά ντρεπόμουν να πάω φλαμίγκο από τη θάλασσα. Σε πισίνα εντάξει. Γιατί ρε εσύ. Έλα, το θηρίο τώρα. Δεν ξέρω, είχαν βγει κάτι τρομερά φλαμίγκο. Τα οποία ήταν σαν βάρκα. Μπορούσαν τρία άτομα επάνω, ένα σαν στρώμα. Αλλά ήταν τόσο όμορφα. Αυτό πολύ ωραία για πισίνα. Πού να πάρεις το θηρίο να πάω στη θάλασσα. Σε μια παραλία. Φαντάζεσαι να πήγαινα εγώ στο Big Fish, να έβλεπω. Όχι, 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 μετά, κράξιμο, φαντάζεσαι. Καλά, αυτό δεν έχω σχολεία. Ο Σπύρος ο Αφήνης, αν δεν είναι Αλεξία, όμως έχω κρατήσει ξαπλώστρα, λες, τι θέλεις όλη την παραλία δική σου, με συγχωρείς. Τώρα που το σκέφτομαι, έπρεπε να πάρεις. Έχω και τρέλερ πίσω στο αυτοκίνητο για να το κουβαλάω. Σέλφις, ιστορίες, αυτά και κατευθείαν. Κατευθείαν, έπρεπε να πάρεις. Ωραία. Και του χρόνου, παιδιά. Και του χρόνου. Πάντα με κέφι έτσι και να καρναβαλίζεστε, να περνάμε όμορφα. Να πάμε να δούμε το Βενετσιάνικο αριστοκρατικό και υπέροχο. Το έχεις. Είναι δυνατόν, Βασίλη. Για στείλ το μου και εμένα. Καλά, δεν έχεις. Παιδιά, πρέπει να το πάρεις. Δεν μπορώ. Λοιπόν, να πούμε ότι το Ναύπλιο. Εντάξει, το Ναύπλιο είχε ένα Βενετσιάνικο καρναβάλι εντελώς διαφορετικό και μας είχε πει και ο Δήμαρχος. Ότι θέλω κάτι εντελώς διαφορετικό για την πόλη, δεν θέλω αυτό που κάνουν όλοι. Πριν με πας στο Ναύπλιο, να γκρινιάξω, δεν ήθελα να γκρινιάξω, νομίζω απευθύνομαι στην κοινή λογική. Είδα και εγώ, όπως θα είδατε και εσείς φαντάζομαι, κάνω το γύρο του διαδικτύου εικόνες. Σε πάω σε άλλο θέμα μέχρι να μου στείλεις το θέμα αυτό. Είδα εικόνες από τα πυροβολημένα κουταβάκια, δεν ξέρω αν το είδες, το Μεσολόγγι. Ένας πανέξυπνος τύπος έβγαλε καραμπίνα, δεν ξέρω τι είχε, και σκότωσε, πυροβόλησε και σκότωσε 6-7 κουταβάκια. Ναι, είναι απίστευτες οι εικόνες, έχει επικηρυχθεί σε εισαγωγικά εκτός εισαγωγικών με 1.200 ευρώ. Το θέμα δεν είναι επικηρυχθεί, το θέμα είναι να πάει στον φυσικό δικαστή και να ακούσει καμπάνα. Να σου πω κάτι, πρέπει να σκεφτούν και ποινές χωρίς αναστολή για τέτοια πράγματα. Δεν κατάλαβα. Τι έγινε με αυτό, το πιάσει. Δεν ξέρω, δεν τον έχουν πιάσει. Είδαμε τις φωτογραφίες, είναι πυροβολημένα τα κουταβάκια, μην τις δεις καθόλου τις φωτογραφίες, είναι... πρέπει να καταλάβουν ότι ναι, αυστηροποιήθηκε ο νόμος, αλλά ενδεχομένως να σκεφτούν και ποινές χωρίς αναστολή. Σκότωσε τα κουταβάκια, τα πυροβόλησε με το όπλο. Πόσο αλήθεια μπορεί να ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, πες μου εμένα, με τι ευκολία, δεν λέω το κλασικό ότι θα χτυπήσει και άνθρωπο και θα κάνει κακό και σε άνθρωπο. Δεν μπορώ να διαβάσω το μέλλον. Έκανα αυτή την πράξη. Πρέπει να τιμωρηθεί, τέλος. Δεν ξέρω, Βασίλη. Οι εικόνες πραγματικά μου κάνει εντύπωση να το έχεις δει. Θα σου δείξω. Είναι πραγματικά, κάνουν το γύρο του διαδικτύου από χτες. Έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα το θέμα. Νομίζω το έχει βάλει και ο Γιώργος Ορασιάς στις αρμονικές ειδήσεις. Να μην το δεις. Σου περιγράφω τώρα την εικόνα μου. Μην τη δεις καθόλου. Την περιγράφω εγώ. Λοιπόν, στην άκρη του δρόμου κουταβάκια τα οποία τα πυροβόλησε. Προσπάθησαν ένα, λέει, ήταν 6, 5, 6, ένα προσπάθησαν να το σώσουν, δεν τα καταφέραν να το σώσουν. Πραγματικά δεν ξέρω μήπως θα πρέπει, γιατί δια του παραδείγματος, οι νόμοι έτσι είναι δια του παραδείγματος, για να δώσουν το παράδειγμα και στους επόμενους, μήπως θα πρέπει να σκεφτούν και ποινές χωρίς αναστολή. Για τέτοια... Δεν είμαι νομοθέτης, δεν ξέρω τι δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια για να δώσουν, να μην δώσουν αναστολή, δεν ξέρω πόσο δεμένα είναι τα χέρια τους από την ποινική δικονομία, αλλά τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να πάει φυλακή. Το λιγότερο. Δεν πρέπει να πάει φυλακή, για πες μου. Ναι. Τι να τον κάνω να τον δικάσω, να του βάλουν 100.000 ευρώ πρόστιμο. Δεν έχω, θα πει, δεν μείνει το πρόστιμο. Δεν πρέπει, έχει επικηρυχθεί, δηλαδή
δίνουν κάποιοι άνθρωποι εκεί φιλοσοφικές οργανώσεις, δεν ξέρω, κάποιοι φιλόσοφοι, τέλος πάντων ένα ποσό κάποιος που έχει πληροφορίες, κάποια στοιχεία, δεν λέμε να πάει κάποιος που να είναι δεμένη η υπόθεση, ρε παιδί μου. Όπως είπες, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει υλικό από μια κάμερα, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να έχει αυστηροποιηθεί, πρέπει να αυστηροποιηθεί περισσότερο το πλαίσιο αυτό, αυτής της συμπεριφοράς στα ζωάκια. Πραγματικά. Δηλαδή, πόσο άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Συγγνώμη αν σας λίγο, δεν ήθελα να σας ξενέρωσα, να σας ψυχοπλάκωσα. Ρε παιδιά, το είδα στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω, εγώ κατάγομαι και από αυτά τα μέρη. Ξέρω ότι τα μέρη μας έχουν βγάλει καλό κόσμο. Πραγματικά. Το τελευταίο καιρό δεν θα το λέγαμε. Σταμάτα τώρα και εσύ, τώρα πας αλλού τώρα. Έρα τώρα. Δηλαδή το θεωρώ ντροπή. Τι γίνεται στο Αγρίνιο, βρεσί. Εσύ. Πού όλο σκοτώνουν τον Αγρίνιο. Σταμάτα τώρα. Σταμάτα. Δεν χαρακτηρίζει. Δεν χαρακτηρίζει ένα ψυχοπαθή, ένα τρελό, ένα εγκληματία σε εκείνη την περιοχή. Πραγματικά η εικόνα είναι. Δεν και... Έφυγε στη γλίτωση, εγώ το λέω. Στο ξαναλέω, θα πρέπει σε επίπεδο νόμου να εξετάσουν και ποινέ χωρί αναστολή. Πάμε να δούμε στο Βενετσιάνικο Καρναβάλι. Πάμε. Εδώ βλέπουμε εικόνες από το χαμός, εσύ και στον άφιο. Βέβαια. Θεατρικές ομάδες, καρναβαλιστές του δρόμου, ξυλοπόδαροι, ακροβάτες. Μπαίνει ο κόσμος και συμμετέχει μέσα κατευθείαν, όπως είπες. Υπό τους ήχους της ταραντέλας, κομμένη αλτεάρτε. Έδωσε μία ακόμη, για μία ακόμη χρονιά του ιδιαίτερο τόνο στο Βενετσιάνικο Καρναβάλι του Δήμου Ναυπλιαίων. Η πόλη Ναυπλία λοιπόν μετατράπηκε σε μία τεράστια σάλα χορού. Οι χιλιάδες ντόπιοι αλλά και επισκέπτες χόρεψαν σε βενετσιάνικους ρυθμούς. Επίκεντρο των εντυπωσιακών εκδηλώσεων και φέτος η κεντρική πλευρά συντάγματος, όπου και οι υπέροχες εικόνες του παρακολουθούμε, με την ιδιαίτερη φωταγώγησή της. Στο Βενετσιάνικο Καρναβάλι διοργανώνει κάθε χρόνο των Ναυπλιαίων Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού και Τουρισμού, αλλά και οι φίλοι του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος. Απολαυστικές εικόνες. Αυτά είναι που δείχνουμε από το Σάββατο το βράδυ, έτσι. Ναι, είναι το νυχτερινό. Την επομένη είχαμε και καρναβαλική παράδοση. Βέβαια, κανονικότητα. Είχαμε και το Σάββατο. Είχαμε πολύ ωραία πράγματα. Και επίσης με καλές καιρικές συνθήκες και στο Ράφι. Τουλάχιστον μπόρεσε δύο μέρες και είχαμε καλό καιρό το διήμερο. Καλημέρα στον Τάσο τον Κρυεμπάρδη να πω από το ηλεκτροδιδί που μόλις μου έστειλε το αργήτικο καρναβάλι 1 ώρα και 31 και 15 δευτερόλεπτα. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά, η εικόνα είναι εξαιρετική εδώ που βλέπετε εδώ. Μπράβο. Μάλιστα, παιδάκια εδώ. Εντάξει, γύρω σχετικός χαμός. Φαντάζομαι, Αλεξία, δεν ξέρω αν είχες εικόνα και θα υπήρχε και σχετική πληρότητα στο Ναύπλιο, έτσι. Αυτές τις μέρες, είχαμε επισκέπτες και πέρυσι στο Ναύπλιο. Καλά, νομίζω ότι κινήθηκε αρκετά η περιοχή. Χρειάζεται αυτό. Να δούμε ακόμα λίγο πριν πάσουμε στο ελευθερωτικό μας διάλειμμα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πολύ ωραίες τις εικόνες πραγματικά. Και το χρόνο, και το χρόνο και στον Ναύπλιο, πάντα έτσι με κέφι και διασκέδαση. Βγήκε στα μπαλκόνια λοιπόν. Μάλιστα. Κοίτα, τι όμορφο πίσω. Και τα παλαμίδι πίσω. Πολύ ωραία τα παλαμίδι. Μου άρεσαν και αυτά που κρέμονταν από τα μπαλκόνια. Μπράβο. Εντάξει, έχει. Είναι αυτό που είπες στην αρχή, ότι άλλο στυλ το ένα καρναβάλι, άλλο το άλλο, οπότε μέσα σε 10 χιλιόμετρα έχεις, είτε μπορεί να παιδεύει και κάποιοι άνθρωποι να φύγουν από τον Ναύπλιο να πήγαν να δουν το αργήτικο καρναβάλι, μπορεί και το ανάποδο, έτσι. Και ο επισκέπτης έχει να διαλέξει. Αυτό είναι καλό για την περιοχή μας ευρύτερα, εμείς μιλάμε γενικότερα για Αργολίδα. Μπορεί και ο επισκέπτης να πει ότι λέει σήμερα θα μεταφύγουμε στο Άργο να δούμε το καρναβάλι, αφού το Σάββατο κάτσαμε στο Ναύπλιο, ή το ανάποδο. Αυτό είναι καλό για την περιοχή μας. Δεν το βάζω σε μια ανταγωνισμού προς Θεού, αλλά είναι καλό να έχουμε διαφορετικές προτάσεις σε τόσο μικρή απόσταση. Γιατί όχι. Ορίστε. Μάλιστα. Α, τέτοιος θέλω να πάρεις, Αλεξία, να βλέπεις αυτό το κοριτσάκι τι έχει εδώ. Α, χάσαμε το πλάνο. Είχε τα αυτά και αυτά.
που αλαβοσβήνουν, ξέρεις, είναι τα αυτά ναι, και του λαγού, καλά, καλά, έτσι, το θα σου πήγαινε πάρα πολύ. Του λαγού δεν θα του βάλει. Εγώ του λαγού να πάω και του βάλει. Λάχτω, θα και αυτό λάρω, αυτό λάρω. Δεν πει, εδώ. Έχουμε και άλλο βίντεο, δεν ξέρω. Αυτό ήταν από το βράδυ, λοιπόν. Λάρω, ξυλοπόδα, λοιπόν, να σε δώσω το λάθιο. Μάλιστα. Βέβαια, βέβαια, έχουμε. Και το χρόνο λοιπόν, λοιπόν και αυτό ήταν από το βραδινό. Ναι. Έτσι. Ήθιστε. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Ναι. Κοίτα να, έτσι και στο μεγάλο δρόμο εδώ. Υπέροχα. Μπράβο. Αυτό λοιπόν γινόταν το βράδυ που λες. Γινόταν το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Ναι. Και είχε πλημμυρίσει ο κόσμος, πραγματικά είχε πλημμυρίσει. Γινόταν ένας απόλυτος πανικός να δούμε τι και πάμε να δούμε τι έγινε την Κυριακή στο καρναβάλι της Κυριακής στο Ναύπλιο. Για πάμε. Πάμε να δούμε. Α, τι είναι αυτή η κινητάκια! Είναι αυτοκίνητα μια άλλη αυτοκίνητα. Ροζ, κόκκινα. Το πολύνο, νομίζω, αυτά. Το πολύνο. Το πολύνο. Σε γαλλικά σε βάζει το μπικάκι. Σαν πολύ ακούγεται. Ναι, τα 500 και τα μικρά, τα παλιά. Τι λες τώρα. Α, πάρα πολύ βλέπεις, πάμε στα ιστορικά οχήματα λοιπόν, καρναβαλιστέ. Αυτά τα πλάνα είναι από χθες το μεσημέρι, αυτή είναι, συγγνώμη, την Κυριακή το μεσημέρι, από την καρναβαλική παράδοση στο Ναύπλιο. Και μουσική πρόβλημα εδώ λοιπόν, καρναβαλιστέ. Συνεχόμενα φυσικά. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο να δούμε ναι, και ναι. Τι έγινε εκεί μετά Βεβαίως. Με τις... Πόπο κόσμο. Τα παιδάκια εδώ. Πάμε να δούμε το βασιλιά Καρνάβαλο, τι λες. Πάμε να δούμε. Να το και βασιλιά παραδομένο Καρνάβαλο. Στην πυρά. Με πλάνα τον δρόμο εδώ τα παιδιά. Τι έγινε, το βοηθήκαμε ακριβώς την ώρα που λαμπάδιασε. Πόπο, αχ το κακομύρι. Να ρίχνουν τόσο γυλιόμουν για να καεί, δεν είναι κρίμα. Έτω Δον Κιχώτη. Πάει ο Δον Κιχώτη. Και πίσω φυσικά. Η Καστρολισίδα, τον Βούρτζι. Πολύ όμορφες εικόνες, πραγματικά πολύ όμορφες εικόνες και συγχαρητήρια να πούμε και στα παιδιά. Έκαναν πολύ καλή δουλειά. Είναι εικόνες, μην ξεχνάμε, είναι εικόνες αυτές που ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Κάνουν το γύρο. Είμαστε στο 2018, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και είναι σημαντικό και μέσα από τους επαγγελματίες του χώρου της ενημέρωσης. Αχ, κοίταξε τα βεγγαλικά, τι υπέροχα. Να ταξιδεύουν αυτές οι εικόνες. Είναι προβολή για τον τόπο μας. Κοίτα τι όμορφο είναι. Μάλιστα. Και από το drone, πλάνα. Τέλεια. Υπέροχα. Πάρα πολύ όμως. Μπράβο. Και το χρόνο λοιπόν. Και με αυτό θα πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 10 λεπτά, 11 λεπτά μετά, 12. Μιλώ και τρέχει ο χρόνος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. 12 λεπτά μετά τις 10. Μέχρι τώρα είχαμε αυτά τα καρναβάλια. Θα περάσουμε στα άλλα καρναβάλια όχι, τώρα. Παρακαλώ, τα οποία δεν μας αυτά έχουν και λίγο κέφι, έχουν χαρά. Έχουν... Όχι, τα άλλα είναι σκέτα καρναβάλια. Άστα να πάμε. Όχι, να πούμε και λίγο για κούλουμα και λίγο για λιγουριό. Θα πούμε, φυσικά, λοιπόν, φυσικά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, 12 λεπτά μετά τις 10 και 22 δευτερόλεπτα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί, μην φύγει κανείς. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». Ούτε αυτό μου το διορθώνει, Βασίλη μου. Λοιπόν, 10 και 20 πρώτα λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Μαζί είμαστε και εμείς εδώ, με τον Γκρινιάρη Βασίλη, με τον Βασίλη Ζωή. Έχουμε να πούμε τόσο πολλά. Είναι αυτό που σου είπα πάντως, με ξέρεις, άσου και τόσο πολύ πάλι. Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ το βάλω έτσι και μου το βγάζει λάθος. Εγώ όμως το βάλω όπως μου είπες εσύ. Λοιπόν, είχαμε κάποια παράπονα του Παναγιώτη Παπαβασιλείου, του βετεράνου δρομέα της Αργολίδας, για το θέμα του 17ου αγώνα αργολικού κόλπου. Να διαβάσω το θέμα της αργολικής ειδήσεις. Ωραία. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο 17ος αγώνας αργολικού κόλπου που πραγματοποιήθηκε στον Ναύπλιο την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου. Οι δρομές ξεκίνησαν από το παλιό κέντρο Αρδάμης και μετά από 15 χιλιόμετρα τερμάτισαν στην πόλη του Ναυπλίου. Διοργανωτής του αγώνα και φέτος,
ο Σύνδεσμος Βετεράνων Αθλητών Στίβου Αργολίδα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων. Ψυχή και φέτος του αγώνα Βετεράνος Δρομέας Αργολίδας Παναγιώτης Βασιλείου τερμάτισαν 703 αθλητές και δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 900. Ήταν ένα μεγάλο μέρος αυτών των αθλητών. Ήρθαν κυρίως να τρέξουν για τον Παναγιώτη, γιατί ο Παναγιώτης είναι γνωστός σε ολόκληρη την Ελλάδα και όλος αυτός ο κόσμος γνωρίζει το ήθος και το χαρακτήρα του που ήρθε να τον τιμήσει. Αν και πρόσφατα πέρασε περιπέτεια με την υγεία του, ο Παναγιώτης, μόνο με τη συνδρομή και τη βοήθεια πολύ λίγων φίλων και ελάχιστων χορηγών και των μελών της οικογένειάς του, δεν το έβαλε κάτω και για μία ακόμη φορά μάζεψε πάνω από 1.000 άτομα στην πόλη του Ναυπλίου. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα φέτος για πρώτη φορά, και ενώ για 16 συνεχόμενα χρόνια δεν ζητήθηκε κάτι τέτοιο, εμφανίστηκε το λιμενικό την ώρα του αγώνα και ζητούσε άδεια από τον Παναγιώτη. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ο Παναγιώτης δεν το γνώριζε ότι χρειαζόταν άδεια από το λιμενικό και φυσικά πρώτο Θεός του χρόνου θα ρωτήσει έγκυρα να έχει την άδεια του λιμεναρχείου. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν σκοπιμότητες στην ενέργεια αυτή, γιατί τα ερωτήματα παραμένουν. 16 χρόνια δεν γνώριζε κανείς ότι γίνεται αυτός ο αγώνας. Πώς γίνεται 16 χρόνια να είσαι νόμιμος και μετά ξαφνικά από φέτος να είσαι παράνομος? Μήπως δηλίζουμε τον κόνο που γράφουν οι εργολογικές ειδήσεις και καταπίνουμε την κάμελο? Ας δώσει ο καθένας τις δικές του απαντήσεις. Το κάτω-κάτω της γραφής, ο τερματισμός του αγώνα έγινε και φέτος στον ίδιο χώρο που γίνεται εδώ και 16 χρόνια, χωρίς να παρεμποδίζει το παραμικρό, ούτε τους πεζούς, ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε την κυκλοφορία. Και βεβαίως κάθε χρόνο παραδίνεται πιο καθαρός ο χώρος από ό,τι παραλαμβάνεται. Άλλωστε, αυτός ο χώρος που μιλάμε πρόκειται για μια έκταση 500 περίπου τετραγωνικών μέτρων στην παραλία του Ναυπλίου, που επιλέχθηκε κυρίως για να μην παρεμποδίζει την καθημερινή ζωή της πόλης και το σημαντικότερο για την ασφάλεια των αθλητών δρομέων. Εμείς σας ευχηθούμε μακάρι να βρεθούν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι σαν τον Παναγιώτη και να διοργανώνουν τέτοιους δρομικούς αγώνες στον νομό μας και φυσικά οι καθόλου αρμόδιοι, αν έστω και στο ελάχιστο βαθμό δεν τους βοηθούν και δεν τους ευγνωμούν, τουλάχιστον να μην τους δημιουργούν προβλήματα. Μάλιστα. Δημοσιογραφικά αγγελίας έχει ουσιαστικά. 900 αθλητές. Αυτό είναι κάποιο κείμενο, έτσι. Ο Γιώργος Ορασιάς. Α, εντάξει, δεν ξέρω. Καταρχήν έχει επιτυχία. Γίνεται κάθε 900 χρόνο. Αθλητές, ο Παναγιώτης κάνει, είναι καταγεγραμμένο ότι κάνει Βέβαια. Συγκεκριμένη προσπάθεια και σοβαρή προσπάθεια. Εγώ το θυμάμαι που το κάναμε ζωντανή παιδιά από τον Αρδάμι, είχε... που περνούσε μέσα από το κανάλι παλιά. 16 χρόνια σου λέει. Έτσι, είχε μια περιπέτεια έτσι πάλι στην με την υγεία του να ευχηθούμε περαστικά. Είναι περαστικά, άλλωστε είναι μάχημος ο Παναγιώτης. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν έγινε από υπερβάλλοντα ζήλο ή από. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει. Πώς να το πω. Κακία ή πρόθεση. Όχι, μπορεί να γίνει από παρεξήγηση, βρε Αλεξία. Σταμάτα και εσύ τώρα. Και εγώ δεν το πιστεύω. Μπορεί να γίνει από παρεξήγηση. Αυτό νομίζω και να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι γερός, να είναι δυνατό. Είναι σημαντικό για την Αργολίδα να γίνονται τέτοια. Δεν είναι μόνο οι μαραθώνοι ή κάποιοι εκδηλώσεις που κάνουν. Είναι και αυτά φυσικά, έτσι. Είναι όλα τα αθλητικά δρόμενα. Είναι και η εκδήλωση την οποία, όπως είπες τώρα, 16 χρόνια. 16 χρόνια ξεκίνησε ο Παναγιώτης και τη στηρίζει και τη στηρίζουν και πολλοί αθλητές από όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και έχουμε κάθε χρόνο πολλές συμμετοχές. Βεβαίως, γιατί όχι. Μάλιστα, λοιπόν, πιθανότατα να πρόκειται για παρεξήγηση, θέλω να πιστεύω. Οι πληστηριασμοί, οι ηλεκτρονικοί, πέφτουν βροχή. Ήδη έχουν αναρτηθεί 1722 από 825 που ήταν στις 5 Φεβρουαρίου. Η ελπίδα έρχεται. Ήρθε. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνουν 263 φυσικών προσώπων και εταιρείων με ακίνητα όλων των κατηγοριών από αγροτεμάχια, βιομηχανικά κτίσματα, γραφεία και κατοικίες μέχρι και εργοστάσια. Ανάμεσά τους, στο σφυρί, βγαίνει και το κεντρικό εργοστάσιο της εταιρείας Πεντζετάκης, που εμπορευόταν εύκαμπτους σωλήνες και κάποτε η εταιρεία ήταν το σύμβολο της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας. Εκπληστηριάζεται η κόπεδο που βρίσκεται στη θέση Χασάνι Δερβίση, συγκεκριμένα δηλαδή, στο Δήμο Θηβαίων. Στο σφυρί βγαίνουν και οι κτηριακές εγκαταστάσεις εργοστασίου παραγωγής εύκαμπτων και σκληρών πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων συνολικής επιφάνειας 49.673,73 τετραγωνικών μέτρων. Και η τιμή της πρώτης προσφοράς έχουν οριστεί στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, βρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τι να πει κανείς. Η ελπίδα έρχεται, έμεινε. Σήμα κατά τεθέν πραγματικά της ελληνικής βιομηχανίας. Η εταιρεία Πεντζετάκης, έτσι. Εντάξει. Τι να την κάνουμε την ελληνική βιομηχανία, ρε Αλεξία. Λεφτά να έχουμε, να μας δανείζουν, να ψωνίζουμε απ' έξω. Τι θέλω από την ελληνική βιομηχανία, δεν κατάλαβα. Να τα ξαναπούμε τώρα αυτά, πώς φτάσαμε, πώς οδηγηθήκαμε, δεν έγιναν μέσα σε μια μέρα. Δεν ξέρω πολύ σημαντικά. Δεν έγιναν μέσα σε μια μέρα. Να, εμείς από εδώ πόσο κράζουμε και λέμε κάθε μέρα για τη σημερινή κυβέρνηση. Να σκεφτούν και οι προηγούμενοι
τι παρέδωσαν σε αυτούς που σήμερα τα αποτελειώνουν, ξέρω εγώ, έτσι. Να σου πω, πριν πάμε... Μιλάς εσύ τώρα για πετσετάκες, για βιομηχανίες. Γιατί όταν ο άλλος μπορεί, τον παίρνει τηλέφωνο η τράπεζα και του λέει, έλα πάρε 5.000 ευρώ και πάει και τα παίρνει, δεν τα βάζει στο μαξιλάρι του. Θα πάει να τα χαλάσει. Και όταν αυτό, εκεί που θα τα χαλάσει, από αυτά που θα αγοράσει, τίποτα δεν είναι made in Greece, έχει τελειώσει η οικονομία μας. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα για την ελπίδα και για όλα αυτά, good luck. Το 2018 θα είναι φυσικά, εκτός των άλλων, και το έτος κατασχέσεων πληστηριασμών. Μη δούμε δράματα, δεν ξέρω. Θα μου πεις, η κατάσχεση από μόνη της δεν είναι ένα δράμα. Δεν ξέρω. Και εγώ δεν το ξέρω αυτό. Και εγώ δεν το ξέρω. Και ποιο χέρι μπορεί να οπλίσει. Καλημέρα στον Νίκο Τολιανό. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα, να είσαι καλά με τις υπέροχες μουσικές σου πάντα. Βασίλη, πριν πάμε στα βαριά ναρκωτικά της πολιτικής. Όχι και ναρκωτικά, ρε, εσύ. Εντάξει. Εντός εισαγωγικών των ναρκωτικών. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Ωραία. Σε πειράζω, με πειράζει, σε πειράζω. Τι να κάνουμε. Πριν πάμε λοιπόν στα βαριά ναρκωτικά της πολιτικής. Σου έχω και ζουγανέλια, θες ακούσεις. Σκηνής, και πριν πάμε στα βαριά ναρκωτικά των δηλώσεων περί τύπου Λαζόπουλου. Μισό λεπτάκι. Τύπου Λαζόπουλου, είπα έτσι. Δεν είπα του Λαζόπουλου. Για να δω. Καλά, τι γίνεται εδώ σήμερα. Πανικός, βέβαια, παιδιά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ναι, ευχαριστούμε. Ναι. Είδα, βλέπω για ένα βίντεο. Μάλιστα, μας γράφουν για το θέμα του αργολικού δρόμου. Ναι. Χωρίς διαφημίσεις, χωρίς χορηγούς, χωρίς επαφές από την Αθήνα, 900 αθλητές. Παιδιά, τέτοιες δράσεις πρέπει να τις στηρίζουμε. Δεν τις πετάμε στην. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Εντάξει. Πριν πάμε στα βαριά ναρκωτικά, λοιπόν, της πολιτικής κοινής, να πάμε στα ναρκωτικά και στις κλοπές που έγιναν στην Πάτρα. Ενώ στην Πάτρα. Του καρναβαλιού, παρακαλώ. Βρίσκουν κάποια ευκαιρία κάθε χρόνο, δυστυχώς. Κάπου είδα και μια ληστεία έγινε μασκαρεμένη, σταμάτησαν σε εκτιοπολείο στην Αθήνα και τον. Ακριβώς. Πήραν 10 χιλιάρικα. Ακριβώς. Ναρκωτικά αλλά κυρίως κάναβη κυκλοφορούσαν και φέτος στο καρναβάλι της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί που περιπολούσαν στο κέντρο κατά τη διάρκεια της παρέλασης αλλά και σε περιφερειακά σημεία, εντόπισαν πολλές περιπτώσεις και μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες προχώρησαν και σε συλλήψεις. Επίσης, αρκετές ήταν και οι περιπτώσεις κλοπών τσαντών, πορτοφολιών και κινητών τηλεφώνων. Φαίνεται ότι οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το συνωστισμό και έβαζαν χέρι σε τσέπες, τσάντες και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν. Οι συλλήψεις είναι απίστευτες. Θα έχω το μεσημέρι από τον Κώστα το Φλαμίνα, μου πήλε το μέρη στο δελτίο στις 3. Επίσης είδαμε και κάποια πλάνα εκεί από κάποιους που το παράκαναν εκεί με το αλκοόλ. Που πέφτουν στα πεζοδρόμια. Ναι, δεν ήταν μόνο ένας. Γιατί είπα από το πλοίο στην Κόρινθο, θα σου πω. Τι έγινε με το. Κάτι διάβασα, λέει ένας μάγειρας. Από το πρωί, 6 ώρα το είδα. Ναι. 6 ώρα το πρωί. Ναι, λοιπόν, φορτηγό πλοίο. Σήμανε συναγερμό στις αρχές της βιωτίας μετά το θάνατο μάγειρα σε πλοίο στην περιοχή. Το πλοίο Κυπριακών συμφερόντων ξεκίνησε από τη Ραβένα ή το Πρίντεζε της Ιταλίας. Στο καράβι υπήρξε νεκρός, πρόκειται για το 40χρονο μάγειρά του. Αρχικά το πλοίο τέθηκε σε καραντίνα στα ανοιχτά της Αντίκυρας στον Κορινθιακό και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο λιμάνι του εργοστασίου του Αλουμινίου στα Άσπρα Σπίτια. Οι τοπικές αρχές ζήτησαν να πάει στο πιστοποιημένο λιμάνι του Πειραιά, της Πάτρας ή της Ιταίας, όμως οι εγγελίες αρχές διέταξαν να μην φύγει από τα χωρικά ύδατα της Βιωτίας. Η ασφάλεια απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας για το θάνατο του μάγειρα. Επίσης ζητήθηκε η συνεργασία του Κελπνό για την πιθανότητα μολυσματικής ασθένειας του πλοίου. Μέσα εκεί μεταξύ ήταν Ουκρανοί, Λιθουανοί και Φιλιππινέζοι. Συμπληρώνω. Υπάρχει νομίζω μια διαδικασία για αυτά που ακολουθείτε. Μπορεί να είναι συγκεκριμένη που θα πρέπει να αποκλείσουν κάποια άλλα πράγματα. Δεν ξέρω πώ έχει κάποια παθολογικά αίτια ο άτυχος εκεί μάγειρας. Λοιπόν, κρίμα. Να σου βάλω λίγο έτσι. Λιγουριό θες. Καλό είναι, όχι, θα σε πάω λίγο. Πάμε λιγουριό, πάμε λιγουριό. Εντάξει, πάμε λιγουριό. Πήγαινε. Δεν το έχω, δεν μου το στείλες. Α, με τρολάρεις, έτσι. Εντάξει. Γιώργο, ράζια, πεβαίνω. Εντάξει. Από μένα το περιμένει, Γιώργο. Εντάξει. Γιώργο, θα τρελαθώ. Θα το βρω, λοιπόν, θα το βρω, ρε, θα σου στείλω εγώ ένα άλλο καρνάβαλο τώρα εδώ. Όχι, έτσι, γιατί έπεσε πολύ στα μάτια μου. Α, σου στείλω τώρα, βάλε να δούμε. Όχι, δεν το βάζω. Θα πάρω λιγουριάτικο καρναβάλι. Ναι. Λιγουριάτικο καρναβάλι, το οποίο να πούμε ότι μαζί με το Γαλαξίδι γίνεται καθαρά Δευτέρα. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Το ξέρεις. Ναι. Το ξέρεις. Μάλιστα. Δεν σε ακούω. Δε, και στο Γαλαξίδι γίνεται καθαρά Δευτέρα. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο. Δε, ναι. Έχει ίδια θεματική και εκεί αλεύρι και τα λοιπά. Έχει, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά στο λιγουριό ναι. γίνεται ένας χαμός. Για να δω. Πού είναι αυτό, ρε παιδιά. Ναι, καλά. Πατάς λιγουριάτικο καρναβάλι και σε βγάζεις τη σκίδρα, ας πούμε. Μάλιστα. Τέλειο. Γιατί είναι παιδιά δεν το έχουν μεταμορφώσει ναι. κανονικά.
Γιώργο Ρασιά. Είδες που παίζουν ρόλο τελικά και στο, ο τίτλος που θα βάλεις για την αναζήτηση στο Google και όλα παίζουν το ρόλο τους. Θέλει προσοχή. Βεβαίως και παίζει. Βεβαίως και παίζει. Επίσης θέλω να πω λοιπόν, τα άρματα τα έχουν φτιάξει μόνοι τους. Είναι αρματωμένοι. Έχουν ασχοληθεί πάρα πολλές ώρες. Οι λιγουριάτες και μπράβο τους. Έχουν κάνει εξαιρετικότατη δουλειά. Και για να δω. Τέλος πάντων, θα σας το βρούμε και θα σας το βάλουμε. Ήταν έτσι πάρα πολύ όμορφο και αξίζει να το δούμε εκεί με τα αλευρώματα και τα μουτζουρώματα και τα διάφορα. Λοιπόν. Όπως, τι ωραία καρναβάλια βλέπω εδώ. Βλέπω το Χανιώτικο Καρναβάλι, Βασίλη. Εξαιρετικό. Και πολύ όμορφη και η βασίλισσα του καρναβαλιού. Να σου δείξω και ένα άλλο καρναβάλι τώρα. Αφού τρώγεσαι. Έλα, ορίστε, πάμε. Πραγματικά, παρότι θα κακολογηθώ, άκουσα τη συνέντευξη του Κοζιά. Πρόσφατα και με εξέπληξε. Το στον Αλφα λες. Με εξέπληξε. Μακάρι όλοι οι πολιτικοί μας να είχαν την ευθύτητα του λόγου του, τη σοφία του, την πραότητα του Κοτζιά και το στόχο. Και ό,τι να, όταν αντιπολιτεύεσαι για να αντιπολιτευτείς, είναι μια αληθιότητα. Λοιπόν, εξαιρετικός. Κλείνω την παρένθεση. Κάτσε, μην βιάζεσαι. Να σου ανοίξω μικρόφωνο, ναι. Πήγε στην ΕΡΤ τώρα εκεί και τα λοιπά. Έχει εκπομπή, υπάρχει, ήταν χρόνια στην ΕΡΤ. Γιατί, όλα αυτά. Γιατί τώρα, γιατί το έκανες αυτό. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Γιατί ο Κοτζιάς σοφός, πραότητα και εκπληκτικός. Άκου. Ο οποίος. Μαθαίνουμε από το Ζάιφ, με συγχωρείς. Μα είδε την είδηση το χτες. Την είδα. Ήταν ανησυχητικά ήρεμος και ανησυχητικά καθησυχαστικός. Σου είπα και κάτι όμως. Ο κύριος Κοτζιάς για μένα είναι δύο φορές επικίνδυνος. Διότι ακριβώς επειδή πλασάρεται σε κάποιον κόσμο με όλα αυτά, ναι. Τους κοιμίζει περισσότερο. Ναι. Και σου έφερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από αυτά που είπε μέσα στην κουβέντα που έκανε με τον, στον Α. Ναι. Ερωτώ ξεκάθαρα. Ποιος ο λόγος... Ερωτώ. Έρωτα. Εγώ πάω στο διευρυμένο, έτσι, στη διευρυμένη υπόθεση, ναι. Την οποία... Δεν έχω κανένα λόγο να την κάνω, να την κάνω για την οικονομία της συζήτησης. Άντε και αύριο οι Σκοπιανοί βγάλαν και αλυτρωτισμούς και αλλάξαν και σύνταγμα και αλλάξαν και, πες το, και αεροδρόμιο και βιβλία. Έχουμε 42 παραβιάσεις από τους Τούρκους πάνω από την Αιγαίο την καθαρά Δευτέρα και εσύ θα μιλήσουμε και για αυτά. Θα μιλήσουμε και για αυτά. Τα κάναν όλα αυτά οι Σκοπιανοί. Ποια βιβλία. Αλλάξαν τα βιβλία τους, αλλάξαν το σύνταγμα, αλλάξαν τους αλυτρωτισμούς, τα αλλάξαν όλα οι Σκοπιανοί. Μπράβο. Πρέπει να λέγονται Μακεδονές. Μα αυτό είχαν μάθει. Αυτό μα... δεν κάτι άλλο. Ούτε αυτό θα γίνει, αλλά εγώ σου λέω. Πρέπει να λέγονται Μακεδόνες, αυτό μας λέει ο κύριος Κοντζιάς. Εμείς γιατί να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω. Λυπάμαι, δεν ξέρω τώρα κάποιοι αν θέλουν να δώσουν πιστοποιητικά και εξετάσεις και πρέπει να λένε ό,τι λένε, αλλά κρίνονται και για αυτά που λένε. Γι' αυτό και εμείς εδώ παίξαμε αυτό το βιντεάκι. Επίσης, βλέπω. Σε περνάω τώρα στα ελληνοτουρκικά. Όχι, Βασιλιά. Βλέπω ένα χαβαλέ. Που γίνεται στο διαδίκτυο. Ναι. Το διαδίκτυο και το Facebook προσφέρεται φυσικά και για χαβαλέ, δεν το συζητάμε. Υπάρχει ένα βιντεάκι, ένα θεματάκι που κυκλοφορεί ότι τέλος πάντων οι Τούρκοι κάναν μια άσκηση ότι να διαβούν τον Εύρο και κόλλησε ένα άρμα και ορίστε δεν κάνετε για τίποτα και θέλετε και πόλεμο τρομάρα σας και. Ας είμαστε λίγο, δεν πρέπει να υποτιμάμε τον εχθρό. Οι Τούρκοι είναι εχθρός. Όσο και να λένε οι φίλοι και σύμμαχοι Τουρκία σε διαγγέλματα που ακούω και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από πρωθυπουργούς κτλ., η Τουρκία και οι Τούρκοι είναι εχθρός. Λοιπόν, ας μην κάνουμε ότι δεν έχουν ένοπλες δυνάμεις. Το ότι έγινε ένα ατύχημα σε μια άσκηση δεν λέει τίποτα. Μια άτυχη στιγμή. Και εμείς έχουμε άτυχες στιγμές σε ασκήσεις. Και τι να λέει αυτό, ότι δεν έχουμε αξιόμαχους στις ένοπλες δυνάμεις. Δεν είναι έτσι. Οι Τούρκοι, το έχουμε ξαναπεί, έχουν και στρατό. Μιλάω και τώρα, αναφέρομαι στο στρατό ξηράς. Για να είμαι συγκεκριμένος. Και ο στρατός τους είναι μπαρουτοκαπνισμένος τα τελευταία χρόνια και αξιωματικούς που δεν υπολογίζουν πολλά έχουν. Το είδαμε με το πραξικόπημα, το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Ερντογάν. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι έχουν και επαγγελματίες καταδρομής και επαγγελματικές ομάδες ειδικών αποστολών κτλ. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί ακόμη και στο χαβαλέ και ας μας πιάνει ένας ύπνος. Η Ελλάδα έχει υποστελεχωμένες όλες τις ΑΔΤΕ, τα νησιά εννοώ δηλαδή, και αυτή τη στιγμή έχουμε μια θητεία 9 μηνών. Δεν είναι ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση, δεν λέω ότι δεν έχουμε αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά πρέπει να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Δεν είναι, τα πράγματα είναι σοβαρά με την Τουρκία. Η Τουρκία
θα επιχειρήσει αποκλιμάκωση-κλιμάκωση, κλιμάκωση-αποκλιμάκωση, κλιμάκωση-αποκλιμάκωση και θα πετυχαίνει καθημερινά, αν όχι καθημερινά, σε μηνιαία βάση, μικρές νίκες χωρίς να ρίχνει τουφεκιά ή με τσαμπουκά, με χαστούκια. Ομολογώ ότι η εικόνα, στο ξαναλέω, μπορεί να μην συμφωνείς, του Πρωθυπουργού που πήγε να συγχαρεί τα στελέχη του λιμενικού, είδε στο βίντεο, δεν το είχαμε το βίντεο, το είδε στο βίντεο που διέρευσε. Όχι διέρευσε, το βίντεο αυτό το, με τους Τούρκους. Όχι, ποιο? Υπάρχει βίντεο που είναι στη γέφυρα του πλοίου, του δικού μας, που δείχνει τη στιγμή που τους εμφωνίζουν οι Τούρκοι. Το είδαμε αυτό. Έτσι, οι Τούρκοι παίζουν πολλά παιχνίδια στο Αιγαίο, παίζουν έξυπνα. Διάβασα κάπου μια ανάλυση από το Σάββατο Βλάση και μου άρεσε. Σε περίπτωση που βυθιζόταν αυτό το πλοίο το δικό μας και οι Τούρκοι διέσωσαν τους Έλληνες λιμενικούς, θα κάνανε παιχνίδια μετά. Είναι βέβαιο αυτό το πράγμα. Πρέπει να σκεφτούμε πολλά ενδεχόμενα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα και δεν πρέπει να υποτιμούμε τον εχθρό. Στο ξαναλέω. Έχουμε υποστελέχωση στα νησιά, έχουμε μικρή στρατιωτική θητεία και έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Αυτά όλα θα πρέπει να τα βάλουμε για τα επόμενα χρόνια στην καθημερινή διάταξη, γιατί έρχονται περισσότερα. Εγώ αυτό ξέρω. Να δούμε, μπορούμε να δούμε και το βίντεο λοιπόν, την ώρα που το τουρκικό σκάφος εμβολίζει το δικό μας. Πάμε να το δούμε. Και αυτό είναι άλλο βίντεο αυτό, Αλεξία. Δεν είναι απολυμενικό, όχι, δεν είναι απολυμενικό. Είναι την ώρα που από το βίντεο αυτό, δεν πειράζει, θα το βρούμε. Είναι από άλλο περιστατικό αυτό. Είναι την κανονιοφόρο, όχι, όχι. Δεν χτύπησε κανονιοφόρο, χτύπησε σκάφος του λιμενικού. Αυτό είναι από άλλο περιστατικό. Και έγινε βράδυ, δεν είναι μέρα που δείχνουμε. Θα το δούμε, δεν είναι θέμα, θα σας το δείξουμε τώρα. Μισό λεπτάκι, Αλεξία μου. Αυτό είναι από άλλο περιστατικό σε προηγούμενο χρόνο. Δεν είναι το πρώτο δηλαδή. Όχι. Όχι, δεν είναι το πρώτο. Δεν είναι το πρώτο. Και κάποια στιγμή θα πάψουμε να είμαστε τυχεροί. Δεν μπορούμε εμείς που έχουμε νεκρούς στο Αιγαίο, έχουμε νεκρούς στα Ίμια, έχουμε νεκρό τον Κώστα Ηλιάκη, έχουμε νεκρούς, γιατί όχι, τα τρία παιδιά που πέσαν με το ελικόπτερο στην Κίναρο, μπορεί να μην το ρίξανε Τούρκοι, πέσαν όμως, όπως έλεγε και ο στρατηγός Φράγκος, γιατί είναι κακοί γείτονες. Γι' αυτό πέσαν τα παιδιά εκεί, γιατί πήγαν με αυτές τις συνθήκες, και όταν έχεις αυξημένη περιπολία και συνεχή επαγρύπνηση εκεί λόγω του ότι είναι κακοί γείτονες, θα έχεις κατηχήματα από μηχανική βλάβη, από λάθος υπολογισμό, ναι. Έχουμε νεκρούς στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Έχουμε πόλεμο στο Αιγαίο. Έναν άτυπο πόλεμο, έναν διαφορετικό πόλεμο. Και δυστυχώς, συνέχεια οι Τούρκοι πετυχαίνουν μικρές αλλά σημαντικές κατά αυτούς νίκες. Περάσαμε, φύγαμε από το τα Ίμια είναι γκρίζα και πήγαμε, έχουμε εδώ το βίντεο, Αλεξία, να το δούμε τώρα. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Ο Σουμούτ πέφτει με την πλώρη στο αριστερό πνευμαίο μέρος του ελληνικού περιπολικού αντισταλάκτης. Είναι σταματημένο το τουρκικό πλοίο το δικό μας. Στο κάτω μέρος της οθόνης διακρίνεται ένα μέρος του πληρώματος στο κατάστρωμα. Στρέφει το φακό στο τουρκικό καθόλου, έτσι. Το περιστατικό κατέγραψαν δύο κάμερες από το ελληνικό περιπολικό. Το ντοκουμέντο δόθηκε στη δημοσιότητα από την ιστοσελίδα της Καθημερινής. Λίγα δευτερόλεπτα πριν την πρόσκρουση, ο κυβερνήτης του Γάβδος έδωσε εντολή πλεύσης πάση δυνάμει για να αποφύγει τη σύγκρουση. Αυτή ήταν και η κίνηση που έσωσε τις ζωές του πληρώματος, καθώς όπως κατέθεσαν οι Έλληνες λιμενικοί, η ακτιορός κινήθηκε με πρόθεση να τους εμβολήσει στο κέντρο του σκαφούς. Η ελληνική πλευρά αντέδρασε με ψυχραιμία. Μια νέα επιθετική ενέργεια από την Τουρκία θα απαντηθεί, προειδοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρη Τζανακόπουλος. Μάλιστα. Η κυβέρνηση θέλει να αγοράσει πολιτικό χρόνο τώρα και για τα ελληνοτουρκικά. Είναι σαφές. Έχει ανοίξει μέτωπο τώρα με την Οβάρτης εδώ που δεν της βγαίνει η υπόθεση γιατί δεν είναι δεμένη για πολιτικά πρόσωπα. Κοίταξε, έχει να κάνει με την Οβάρτης, έχει να κάνει με το Μακεδονικό, έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς, έχει να κάνει με την αξιολόγηση. Με το τσακαλώτο τώρα που. Αυτό, με την αξιολόγηση που ξαφνικά προέκυψε. Έχει να κάνει με την Τουρκία, έχει να κάνει με όλα αυτά. Κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν πάρα πολύ στοχευμένα. Τι εννοείς δηλαδή, ποιοι άνθρωποι αυτοί, η κυβέρνηση εννοεί. Βεβαίως, βεβαίως. Για πες. Προσπαθούν να καλύψουν πράγματα, κάνουν άλλα, δημιουργούν άλλα. Το Σόρα δεν έχω δει. Επικοινωνία λες είναι όλα αυτά, ε. Βεβαίως, εγώ αυτό νομίζω. Να πούμε για το πάγωμα της δόσης. Ποια πάμε για το πάγωμα, τι έκανα τσακαλώτο. Μπορεί στην κυβέρνηση να είναι διάχυτη η ικανοποίηση για την απόφαση του Eurogroup, έστω και αν ήταν η δεύτερη καλύτερη λύση, όπως είπε η Christine Lagarde, αλλά
Έθνης πρόκυψε εμπλοκή από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβακία. Και αν για τη Σλοβακία ίσως να το περίμενε κάποιος, δεν συμβαίνει το ίδιο με την Ισπανία αλλά και την Ιταλία. Δύο χώρες που σε προηγούμενα Eurogroup είχαν στηρίξει πραγματικά την Ελλάδα. Αλλά τώρα μπαίνει ένας άλλος παράγοντας στη μέση και οι τρεις χώρες απειλούν να μπλοκάρουν τη δόση των 8,5 δις προς την Ελλάδα. Μάλιστα, δεν εγκρίθηκε ούτε καν το πρώτο σκέλος της δόσης για μια αξιολόγηση που είχε ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου στο Hilton. Αυτό που εμείς πληρώνουμε, ξέρετε, στο Hilton. Αλλά το συμβούλιο σημαδεύτηκε από το θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο και στον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Yes. Γιατί είπαν εκεί ότι πρέπει να γίνουν περισσότεροι πληστηριασμοί. Δεν γίνονται πληστηριασμοί. Μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες πρέπει να προχωρήσουν όλοι οι πληστηριασμοί. Αυτό ήταν το θέμα. Μας κουράνε το δάχτυλο τώρα. Ήσουν ένα κακό παιδί. Δεν θα πάρεις τη σοκολάτα. Από το ράφι της γιαγιάς. Ήξεραν που έπλεξαν. Όταν υπογράφαν τα μνημόνια, Αλεξία περίμενε, όταν υπογράφαν τα μνημόνια και ψηφίζανε διευρυμένα τον Αύγουστο του 2015 η Βουλή, ψήφιζε, ήξερε που έχει μπλέξει, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα τώρα. Αυτό βλέπω εγώ. Ξέρω, και Βασίλη, το χειρότερο ποιο είναι. Μνημόνιο. Κάποιες τακτικές της κυβέρνησης. Δεν είναι αν συμφωνούμε ή όχι, είναι μια πραγματικότητα, μάλιστα. Μα μέσα σε αυτή την έρμη την πραγματικότητα δεν βλέπουμε μια χαραμάδα. Αυτό είναι το θέμα. Να πούμε ότι ναι, έχουμε μνημόνια, έχουμε αυτά, αλλά ανοίξανε δουλειές. Αλλά μειώνεται πραγματικά η ανεργία. Μόνο στον τουρισμό έχουμε, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να σε πάει από μόνος του ο τουρισμός. Δεν θα μπορέσει. Από μόνος του. Γιατί είναι εποχικός, γιατί είναι για κάποιες περιοχές, γιατί είναι για συγκεκριμένα πράγματα και γιατί είναι και ευπαθές προϊόν, όπως έχουμε ξανακούσει. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι μια χώρα μόνο στον τουρισμό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε στα επιδόματα. Λοιπόν, έχω σήμερα ένα θέμα, να στο διαβάσω, Αλεξία μου. Εκδικάζεται η αγωγή μαμούθ που είχε καταθέσει ο Ιπάτιος Πατμανόγλου κατά του διοκτήτη των Τζάμπο. Ζητά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, παρακαλώ. Εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση. Εκδικάζεται σήμερα 20 Φεβρουαρίου στο πρωτοδικείο της Αθήνας. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τόσο τιμάται η ζωή δύο ανθρώπων. Η ζωή κανένας ανθρώπου δεν τιμάται. Ναι, δεν έχει κόστος. Είναι όμως συγκεκριμένα τώρα στα νομικά που μπαίνουν μέσα για τα χρήματα. Δεν ξέρω αν κάνει καλά ή άσχημα. Σου λέω ότι ούτε θεωρώ ότι και ο ίδιος τώρα, άντε να σε τρολάρω και εγώ και να σε κοντράρω λίγο, δεν θεωρώ ότι τιμά 1,5 εκατομμύριο ή 2,5 ή 7. Εν πάση περιπτώσει κινείται νομικά και ζητά αποζημίωση γιατί έχασε την οικογένειά του από αυτό το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα. Για το οποίο δεν ευθύνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι ζωές δεν γυρίζουν πίσω. Όσα εντάξει, με αυτή την έννοια και οι ασφάλειες που έχουν μέσα σωματικές βλάβες δεν θα βάζανε ποσό. Υπάρχει ένα σκέλος ηθικής ικανοποίησης, ας πούμε, από τα δικαστήρια. Εκδικάζεται λοιπόν σήμερα στο πρωτοδικείο της Αθήνας η αγωγή του Ιπάτιου Πατμανόγλου σε βάρος της οικογένειας Βακάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος άντρας είδε να χάνονται μπροστά στα μάτια του η γυναίκα και το παιδί του. Στο τραγικό δυστύχημα Φεβρουάριο του 2017, ένας χρόνος. Τέτοιες μέρες ήταν, Αλεξία. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Συγκλώνησε τον κόσμο η υπερβολική ταχύτητα της. Ακριβώς. Της Πόρσε. Όπου σκοτώθηκαν τα δύο παιδιά που ήταν επιβαίνοντες, αλλά και η σύζυγος και το παιδάκι του Ιπάτιου. Διαβάζοντας το δημοσίευμα τώρα, δεν ξέρω ακριβώς αν ήταν 320 χιλιόμετρα, 330, 250, δεν ξέρω πόσα ήταν. Κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Με ηλικιώδη ταχύτητα το όχημα, έχασε τον έλεγχο. Τα ξέρετε, τότε πήρε διάσταση. 26 Φεβρουαρίου του 2017, την Κυριακή της Αποκριάς. Α, Κυριακή της Αποκριάς ήταν. Μάλιστα, 26 Φεβρουαρίου του 2017 έγινε, Αλεξία. Μάλιστα, είδες ακριβώς τέτοιες μέρες ήταν. Μάλιστα, και εκδικάζεται σήμερα στο δικαστήριο η αγωγή του Πατμανόγλου. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι κάτσι, ο κύριος Τζάμπο που είπε, ο μπαμπάς Τζάμπο που είπε ότι είμαστε κακομαθημένος λαός. Εντάξει, τώρα αυτά... Αυτός είναι ο ίδιος. Τι να σου πω. Λοιπόν, υπάρχει ένα... Έχουμε και βίντεο, περίμενε. Έχουμε ένα δέντρο από το οποίο αναβλύζει νερό. Μόλις αυτό κοιτούσα τώρα. Λοιπόν, είναι στο νοτιοανατολικό Μαυροβούνιο, παρακαλώ, σε ένα χωριό Ντίνωσα, κάπως έτσι λέγεται. Είναι μια μουριά. Πάμε να τη δούμε λίγο. Πάμε. Αν μπορούμε να μεγαλώσουμε και το βίντεο, πάμε να το. Wastewater passing from the mulberry tree. Ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο. Τέλεια,
που μπορεί να συμβεί, λέει, μετά από μεγάλη βροχόπτωση στο χωριό Τινόζα. Μετά από... Οι πηγές, οι υπόγειες πηγές, πλημμυρίζουν. Και η αυξανόμενη πίεση τρομπάρει το νερό και βγαίνει από το νερό, καταλαβαίνεις. Το οποίο συλλέγεται στην κάτω δεξαμενή. Δηλαδή γεμίζουν από κάτω οι πηγές και ανεβαίνει αυτό πάνω και πέσει από το νερό. Τα τελευταία 20-25 χρόνια συμβαίνει, ίσως και περισσότερο, λέει, κάτι της περιοχής. Το δέντρο είναι 100 ετών, μπορεί και 150. Šuplina se stvorila vjerojatno u sredini i izvor podzemni je probio, spara se ova prelipačka koju vidite. I nepriraznena, da se poputili rešiti. Nismo ljudi koji su stoni izmišljanju, ovo je sasvim prirodna stvar. I napla, ne nipaći da ti kapio, da ta podizam se kati alo, i napla fisiko fenomeno, napla ne paraksano, dioti dini afti tin ikona. Ira što Mavrovunio, ljepon. Και επειδή γεμίζουν οι πηγές από κάτω, φτάνουν, ανεβαίνει η στάθμη του νερού και βγαίνει η υπερχείληση, τέλος πάντων, κατά κάποιο τρόπο, γίνεται από το δέντρο. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι μια ατραξιόν τουλάχιστον για αυτό το χωριό. Ήρθε η επίμαχη ώρα και 47 να πούμε τα πρωτοσέλιδά μας. Ναι, να πάμε να πούμε τα πρωτοσέλιδά μας, να δούμε λίγο, γιατί έχουμε αρκετές μέρες να τα δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάς με τα νέα. Ξεκινάω με τα νέα, μισό λεπτά και λίγο. Σήμερα, Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, ξεκινάω με τα νέα. Από κόσκινο εκπτώσεις, απαλλαγές του Έρφια στα ακίνητα. Τετράμινο φωτιά για τη νέα εποπτεία. Eurogroup, πρώτα πληστηριασμοί, μετά η δόση. Όταν αλλάξει όνομα το αεροδρόμιο, ετοιμάζεται επίσκεψη κοντζιά στα Σκόπια. Για το θερμό επεισόδιο σοου ενότητας από Τσίπρα και Καμένο. Εκπαίδευση, με ποια κριτήρια θα γίνονται οι προαγωγές. Βραβεία Μπάφτα, πιο κοντά στο Όσκαρ ο Όλτμαν. Συμμαχία Άσαντ Κούρδων, χοντρένει η κόντρα στα σύνορα της Συρίας. Και Λάρισα Παναθηναϊκός 0-1, η νίκη άργησε 22 αγωνιστικές, Ολυμπιακός μόνιμος πονοκέφαλος στη διαιτησία, ΠΑΟΚ πρωτιά με 2 δεκάρια. Και μπάσκετ, ΑΕΚ πήρε κύπελο, σχεδιάζει το μέλλον. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στα νέα. Και περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Έθνος, αντικειμενικές με ευκαιρίες. Μάλιστα. Μέχρι το τέλος Μαρτίου η αναπροσαρμογή, σε κάποιες περιοχές αναμένονται αυξήσεις και σε ποιες μειώσεις τιμών. Γίνε πρόεδρος σε βαθμολογία και τα ονόματα των 91 του διαγωνισμού. Ποιο διαγωνισμού? Τέλος πάντων. Λοιπόν, έπαινε και κόντρες για την Ελλάδα, Eurogroup. Τρόχιο ατύχημα, σώθηκε από θαύμα ο Ηλίας Βρετός. Συγκλονιστική ομιλία, 18χρονη που ντρόπιασε τον Τραμπ. Ο δικαστικός μήνας της Φέης Κορδά, το διαζύγιο και τα κιλά. Μάλιστα. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Φοιτητικές αγωνίες για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και πάνω-πάνω έχουμε ο Μάκης Αγγελόπουλος στο Εθνοσπορ, ο θρίαμβος της μπασκετική ΑΕΚ για το, και το όραμα για το νέο 1968. Άνετη νίκη στη Λαμία 0-2. Το 10 στα 10 του ΠΑΟΚ δείχνει τίτλο, ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του Έθνος. Περνάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο, στην εφημερίδα των συντακτών. Την έχω εγώ σήμερα, την εφημερίδα των συντακτών. Τρία φάρμακα, τρία ψέματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ενέκρινε αυξήσεις ενώ υπήρχε μνημονιακή απαγόρευση. Μείωσε τη φαρμακευτική δαπάνη μετακυλίοντας το κόστος στους ασθενείς. Το μείωσε σε εισαγωγικά. Μαφιόζικη διάρρηξη στο γραφείο της πρώην Υφυπουργού Παιδείας. Eurogroup, νηστεία μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Μαζί με τους εργαζόμενους του Mega Channel, κούλουμα στην Κηφισίας. Αφρίν, οι συριακές δυνάμεις έρχονται, πυρ και μανία η Άγκυρα. Βραβεία Μπάφτα 2018, θρίαμβος για το Μιζούρι. Βασίλισσα ξανά η ΑΕΚ στο μπάσκετ, στο κύπελο. Πήρε το κύπελο στο μπάσκετ, μπράβο. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Πάρε και την επόμενη, γιατί δεν θέλω να πάθεις κάτι έτσι, ναι, και σου έρθει κάποιο. Όχι, τύπο. Δεν θα μου έπαιρνες. Το ελεύθερο τύπο. Ναι. Α, ωραία. Ιδιός. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι 5.288 προσλήψεις έως το καλοκαίρι. Αναλυτικός πίνακας με όλες τις θέσεις μονίμων και εποχικών. Ο Ζάιφ βλέπει deal. Ο Ράμα προσάρτηση Κωσόβου. Από θαύμα γλίτωσε ο Ηλίας Βρετός, τροχαίος του παραλιακή για τον τραγουδιστή. Μπλόκο Eurogroup στην εκταμείευση της δόσης για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και ελληνικό.
Πώς θα γίνει το κούρεμα σε 81.715 δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Πληρώνει το ρίσκο στο Champions League, ευκαιρίες για κέρδη. Έχει και το τύπος προβλέψεις για να αναφέρεται για τα αθλήματα. Ήταν ο ελεύθερος τύπος. Γιούλα Ξιδεροπούλου μας λέει καλημέρα, καλή Σαρακοστή σε εσάς και τις οικογένειάς σας. Την ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ επίσης, καλή Σαρακοστή. Την ευχαριστούμε Γιούλα μου. Λοιπόν, πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Σε κρίσιμη κατάσταση ο τραγουδιστής έπειτα από σοβαρό τροχαίο στην παραλιακή. Ο Βρετός θα έφευγε σαν τον Παντελίδη. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η Καλονή σύντροφός του έγινε σμπαράλια. Είχε άγιο. Σάλος, παίκτρια του Power of Love, Τσίτσιδη σε κλαμπ. Η Ελένη το έσκασε στο Παρίσι με τον Μάκη της. Ανήλικη, η Ελένη Μενεγάκη ο λόγος για να μην μπερδευτείτε. Ανήλικη στο καρναβάλι της Πάτας έπεφταν σαν τα κοτόπουλα από το μεθύσι. Και πάμε πάνω-πάνω. Παρουσιάστρια που έλεγε το δελτίο του Αντένα κάει και στο σπίτι της. Ο λόγος για την Καρολίνα Κάλφα ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσου. Μάλιστα. Περνάμε στην αγαπημένη μου κόντρα νιούς. Yeah. Κάρφωσε τον Σαμαρά, φίλος του βουλευτής, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο Βαθύ Λαρίκη που κατέθεσε για τις μίζες της Νοβάρτης. Με 10 κάλπες αύριο η κρίσιμη ψηφοφορία και τις παραπομπές των πολιτικών. Ετοιμάζει τη διάδοχό της η Μέρκελ. Αυτή εδώ θα είναι. Παναγία μου. Καμιά πιο άσχημη δεν είχε να ετοιμάσει για διάδοχο. Ετοιμάζει τη διάδοχό της η Μέρκελ. Αυτή θα είναι η διάδοχος της Μέρκελ. Τι περιμένεις μοντέλο. Έρχονται νέες διασταυρώσεις και πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα. Ήταν επιμελητής στο νοσοκομείο του Καβάλας για 17 χρόνια χωρίς πτυχίο. Εντάξει. Άρπαξε και τα άρματα από το Δήμο Μεσολογγίου ο Πάλης. Μάλιστα. Γενναίο κούρημα οφειλών προς τη ΔΕΗ, ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και τους έχει κοπεί το ρεύμα. Ήταν το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς. Και θα πάρεις και την εστία. Θα πάρω και την εστία, εννοείται. Έτσι, την εστία. Αυτές είναι σταθερές αξίες. Δεν μας μπέρδεψαν λίγο, γιατί ξέρεις, λόγω τριημέρου κάποιος βγήκαν, κάποιος δεν βγήκαν. Έχουμε και το αναπτυξιακό συνέδριο στις 26 του μήνα στην Τρίπολη. Βέβαια, να πάρεις τη βαλίτσα τη μεγάλη, να βάλεις την ανάπτυξη μέσα σου. Θα πάρω μπαγκαζιέρες από το Μακρυγιάννη. Να πάρεις το 4x4 να πάτε. Και θα πάρω μπαγκαζιέρες από το Μακρυγιάννη, θα μου το εξοπλίσει πάνω, κάτω, και κάποιο τρέιλερ, θα και δρίτσες, κάποιο τρέιλερ. Και ένα τρέιλερ, θα το χρειαστούμε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στην εστία. Θέμα ακυρότητας προανακριτικής, αν γύρει η Νέα Δημοκρατία, τι λέει το Επιστημονικό Συμβούλιο. Αύριο θα έχουμε τον καυγά, το σκύλο καυγά εκεί στην Βουλή για την Νοβάρτης. Η μεταφυσική της Δύσης, ένα άρθρο του κυρίου Κοτάκη. Ο κύρις των ημείων, ένα άρθρο του κυρίου Σταλίδη. Και Βάρντα Μακεδόνια θέλει η Ελλάς. Ζάεφ, η Αθήνα αναγνωρίζει μακεδονικό έθνος. Αν το καταλάβαμε ότι ο κύριος Κοτζιάς αναγνωρίζει μακεδονικό έθνος και ο κύριος Τσίπρας, το καταλάβαμε, Ζάεφ. Τα μαθαίνουμε από τον Ζάεφ όμως. Αυτοί δεν έχουν ακόμα τα μούτρα να μας τα πούν. Περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία να μας το ξεφορνήσουν, να κουραστεί λίγο ο λαός, να κάτσει κι άλλο. Και να μας το ξεφουρνίσουν. Το καταλάβαμε, ναι, Ζάεφ. Ναι, ναι, το καταλάβαμε. Ναι, ναι. Δίκιο έχεις. Όπως το είπες. Αμφιβάλλεις. Έτσι. Περάσαμε στην εστία. Ήταν η εστία. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Η ελεύθερη ώρα λοιπόν μας λέει. Με τεράστια γράμματα, πιο μεγάλα δεν υπάρχουν. Θαυμαστό σημάδι σε Άγιο Όρος. Η Παναγία βούλιαξε τα τουρκικά τάγκ στον Εύρο. Το υπέρλαμπρο ουράνιο τόξο από τη Μονή Ιβύρων με την εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας θάμπωσε τους τουρκαλάδες στον Εύρο. 5 χρόνια μετά, η χαμένη διαθήκη του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου. Και πάνω-πάνω στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας για σήμερα, 3η 20 Φεβρουαρίου, αποχαιρέτησαν τον Μάνο Μανολάκο οι συμμαχητές του. Ήταν η Ελεύθερη Ώρα. Μάλιστα. Και έχει μια ολόκληρη δημοκρατία, έχω μια δημοκρατία μπροστά μου. Ολόκληρη δημοκρατία. Αγοράζουν τα σπίτια οι τράπεζες. Όλο το σχέδιο ζητάνε από όσους τους χρωστάνε να τους τα πωλήσουν όσο. Αλφα και Eurobank προτείνουν σε κόκκινους δανειολήπτες από ιδιοκτήτες να γίνουν ενοικιαστές εν μία νυχτή για να τους σβήσουν οφειλές. Έγκυρες πηγές γιατί στη Νέα Δημοκρατία τα έχουν με τους Juncker και Μοσκοβισί. Το Eurogroup δεν έδωσε τη δόση και εκβιάζει για ελληνικό και πληστηριασμούς. Βάζει μπουρλό το οράμα στα Βαλκάνια. Κόλλησαν πάλι 21.000 συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Τσίπρας καμένος κοντά στους αετούς του Αιγαίου βρέθηκαν στη Σκύρο, νομίζω ότι το Σάββατο, την Κυριακή. Έστειλαν με λάθη τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές. Ομολογία και θράσος Βενιζέλου μετά την αποκάλυψη βόμβα της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Τα 22 νέα κέντρα κατάταξης οπλιτών στο στρατό Ξηράς. Ήταν το πρωτοσέλιδο
της εφημερίδας Δημοκρατία. Και κλείνουμε τα πρωτοσελίδα μας με αυτό, τη Star Press. Σε κρίσιμη κατάσταση ο Ηλίας Βρετός, με βοήθησε ο Θεός και ζω. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η φίλη του καρφώθηκε σε δένδρο. Οι 6 αδελφοί της Ωνάση, νεκροί στο φλεγόμενο σπίτι της, συγγνώμη Βασίλη, το ξεχάστηκα, νεκροί στο φλεγόμενο σπίτι της, η παρουσιάστρια θρήνος για την Καρολίνα Κάλφα. Είχε Άγιο Άκης Τσελέντης, τον έσωσε η κίνηση και έχασε το αεροπλάνο. Τι ήταν και αυτό, βρε Βασίλη μου. Τι ήταν και αυτό. Η εταιρεία είχε δηλώσει 66 άτομα και αυτός έχασε το αεροπλάνο λόγω της κίνησης. Πόσα τζόκερ κέρδισε ο Άκης Τσελέντης. Μακάρι ο άνθρωπος να ήταν τυχερός. Να ήταν και οι υπόλοιποι 65 μακάρι τυχεροί. Λοιπόν, ένας πρέινς στα μπουζούκια, Γιώργος Μαζονάκης, μεταμφίεση. Λοιπόν, και 2 χρόνια μετά το μοιραίο τροχαίο, ανοίγει ξανά ο φάκελος Παντελίδη, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση. Και έτσι κλείνουμε τα πρωτοσέλιδά μας για σήμερα, Τρίτη. Προσοχή στους δρόμους. 20 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ, χθες Αλεξία στο Facebook, παιδιά, δεν ξέρω αν θα το είδατε κι εσείς. Ναι. Κυκλοφόρησε για μία ακόμη φορά. Τι κυκλοφόρησε? Από νωρίς το πρωί. Ναι. Εγώ τουλάχιστον το είδα τουλάχιστον 6-7 φορές. Έγινε κοινοποίηση από φίλους, από. Τέλος πάντων, το είδα σε site, δεν ξέρω. Ότι πέθανε ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Αλήθεια. Ναι. Όλο το Facebook χθες, φαντάζομαι και εσείς το είδατε, παιδιά. Ότι έχει γίνει 2-3 φορές αυτό. Ναι. Ότι πέθανε ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Τελικά δεν είχε πεθάνει. Ήτανε μούφα που λέμε είδηση. Ναι. Μούφα μπαρούφα. Ούτε καν μπαρούφα, ναι, μούφα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τι μας γράφει εδώ ο Φεύγος Σολομονίδης? Τουρκοτσιχατζιστές, είδατε την εμψυχροεκτέλεση των 2 άοπλων κουρδισσών γυναικών? Βρε Μογκολαέ, και αυτοί που σας χαϊδεύουν τα αυτιά. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, τι να πει. Φίβο, ο Φίβος το έγραψε. Ο Φίβος το έγραψε. Φίβο, εμείς τα είδαμε. Να τα δει και ο κύριος Αναστασιάδης εκεί, ο φίλος σου που όλο αγκαλιές και φιλιάρε με τους Τούρκους. Με συγχωρείς φίλο μου που στο λέω, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Εμείς τα ξέρουμε και εσύ τα ξέρεις, γιατί ζεις σε ένα νησί που είναι... Παρακαλώ! Που... Ζεις σε ένα νησί που είναι υπό τουρκική κατοχή, οπότε τα ξέρεις, δεν περιμένεις εμάς να στα πούμε. Δεν είναι αυτό. Να δούμε λίγο. Δεν είναι αυτό. Θα αλλάξουμε. Ο συνδρομητής που καλέσατε. Ο συνδρομητής που καλέσαμε δεν είναι διαθέσιμος. Έχασε ο συνδρομητής. Θέλαμε να πούμε γιορτάζει χρόνια πολλά. Που καλέσαμε. Χρόνια πολλά θέλαμε να πούμε. Για μισό λεπτάκι. Για μισό λεπτάκι, γιατί εγώ έχω και άλλο τρόπο εδώ. Ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα, έτσι. Τώρα, περίμενε, περίμενε. Όχι, δεν θα μας τη γλιτώσει το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, το συγκεκριμένο πρόσωπο. Για να δω, για να δω, για να δω. Για φέρε μου εδώ το μικροφωνάκι. Να δω. Έχεις και backup. Για να δω. Ακούγεται λίγο το κινητό, βέβαια. Φαντάζομαι πως ακούγεται, για να δούμε. Χρόνια πολλά θέλουμε να πούμε, παιδιά. Ναι, ναι, δεν κάνουμε τίποτα κακό. Για να ακούσουμε. Να συνωματούμε λίγο. Ακούγεται στον αέρα. Για να ακούσουμε. Ακούγεται. Για να ακούγεται. Λέει το κινητό. Νο. Δεν είναι. Το χάσε. Πέσαμε στην ώρα. Το χάσε το κορίτσι μας. Το χάσε το κορίτσι μας που είχε και γενέθλια. Να της πούμε τον αέρα χρόνια πολλά. Να πούμε χρόνια πολλά στη Μέρη τη Δάρα που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Αγαπημένη φίλη, χρόνια φίλη, 15, 16, 17, κάπου εκεί. Λοιπόν, να πούμε σε όλους όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Δεν ξέρω, δεν με έχει ενημερώσει στο Facebook σήμερα. Δεν ξέρω γιατί είναι καθυστερημένο. Έχουμε κόσμο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους να ευχηθούμε. Πάντα υγεία. Πάντα τύχη και φυσικά υπομονή. Και καλή Σαρακοστή, παιδιά. Εμείς θα είμαστε εδώ. Τα ποδάκια, καλαμαράκια, Σαρακοστή. Μην το ηθείτε από ότι το τριήμερο που θα είναι με βροχές κτλ. Σ' αρέσει ο Χαλβάς. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, ένα τσούπι είναι. Σ' αρέσει ο Χαλβάς. Μ' αρέσει ο Χαλβάς. Ξέρεις τι λένε για το Χαλβά? Ότι. Εγώ τον λατρεύω. Ναι. Λένε όμως ότι όταν ο Χαλβάς σου προκαλεί την πανισμό, είναι νοθευμένος. Καούρες και την πανισμό. Δεν το ήξερα. Δεν έχω φάει. Δεν έχω φάει Χαλβά που να μην μου έχει προκαλέσει την πανισμό και καουρά. Άρα είναι όλοι νοθευμένοι. Κυρία, μου άρεσε, το είδα. Έλεγε ο Μπουτάρης, και κλείνω με αυτό. Έτσι. Να κλείσουμε με λίγο καρναβάλι, ρε παιδί μου. Με λίγο καρναβάλι. Πάμε. Λοιπόν, βγήκε ο Μπουτάρης και είπε να αλλάξουμε, λέει, όνομα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, γιατί έρχονται, λέει, οι τουρίστες, ακούνε Μακεδονία, φτάνουμε, τους λέει ο πιλότος. Και μπερδεύονται με τους άλλους. Ναι, σε 10 λεπτά φτάνουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και μπερδεύονται, λέει, και νομίζουν πως ήταν στα Σκόπια. Και κάπου είδα γραμμένο να αλλάξουμε, λέει, δήμαρχο, γιατί έρχονται τουρίστες στην Ελλάδα, ακούν τον Μπουτάρη και νομίζουν πως είναι Σκόπια. Καλό, καλό! Δυνατό, υπέροχο. Έτσι. Είχες δίκιο που θέλεις να κλείσεις με αυτόν τον τρόπο.
Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Ένα δύο ώρα ενημέρωση έφτασε στο τέλος του. Αύριο εδώ εκεί γύρω στις 9, κυρία. Παιδιά, κοιτάξτε το Βασίλη. Έχω και κάτι άλλο. Έχω και κάτι άλλο. Έχω και κάτι άλλο, παιδιά. Άκουσα, δεν το περίμενα ότι θα το έλεγα. Το έγραψα και στο Facebook. Άκουσα τον Δημήτρη Κολάτο, ο οποίος μιλάει εκεί στο Facebook. Σοβαρό πρόσωπο κι αυτό. Τι είπε όμως, πρόσεξε. Είπε ότι πρέπει οι Έλληνες να κυνηγήσουν τον Μπουτάρη. Είναι ντροπή για την Ελλάδα να είναι δήμαρχος. Αυτό τον κάψανε κιόλας. Να είναι δήμαρχος της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης. Συγγνώμη. Έλα, μωρό άνθρωπος, κοιμόταν στα μάτια. Μπουτάρης. Και είπε και κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ και κλείνω με αυτό, παιδιά, σαν προβληματισμό. Όλο κλείνει, παιδιά, και λέω η πολιτική στην Ελλάδα, μας είπε ο κύριος Κολάτος, έχουν σκυμμένα κεφάλια, κατεβασμένα παντελόνια και πάρα πολλά λεφτά. Καλημέρα σε όλους. Αύριο εδώ εκεί γύρω στις 9. Την χαμόγελο, αγάπη παιδιά, χαμόγελο. Την αγάπη μας. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη. Μαζί ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο Μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή Μαζί, γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.